Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στη Μακεδονία και συνομιλώ μαζί σας. Συνομιλώ με το δημοκρατικό λαό της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα όταν έρχομαι και περνάω τη Λάρισα και ανεβαίνω προς τη Θεσσαλονίκη. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και μεγάλο σεβασμό προς τον κόσμο, άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες. Δεν είναι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου, που δημιούργησε μια μεγάλη σχέση μεταξύ Βασίλη Λεβέντη και Μακεδόνων και κόσμου της Μακεδονίας, αλλά είναι το γεγονός ότι η περιοχή σας εδώ αποδείχθηκε πρωτοπόρος. Αποδείχθηκε πρωτοπόρος στην προσπάθεια να ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα δημοκρατική, μια Ελλάδα με διαφάνεια, μια Ελλάδα με νέα ήθη, μια και τα παλιά ξέφτησαν. Με ρωτούν οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα γιατί η Μακεδονία έδωσε ήδη 4,3% είναι το μέσο ποσοστό της Μακεδονίας για την Ένωση Κεντρών. Γιατί και οι άλλες περιοχές το κατέβασαν στο 2% η υπόλοιπη Ελλάδα? Πού οφείλεται η άνοδος της Ένωσης Κεντρών στη Μακεδονία? Είναι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν. Το γεγονός ότι η Αθήνα, τα νησιά, η Πελοπόννησος, ζουν στον αστερισμό του Μπόμπολα, στον αστερισμό του Αλαφούζου, στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, στον αστερισμό των μεγάλων καναλιών, ενώ η Θεσσαλονίκη ζει στον αστερισμό της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Είναι διαφορετικές οι νοοτροπίες. Στην Αθήνα πρέπει να το πει το Mega Channel για να γίνει κάτι. Πρέπει να το γράψουν τα νέα. Στη Μακεδονία, όταν κάθε πολίτης αισθανθεί τη δικαιοσύνη, όταν κάθε πολίτης νιώσει την αλήθεια, δεν χρειάζεται να το πει κανείς άλλος. Το λέει η καρδιά του, το λέει το μυαλό του κάθε πολίτη της Μακεδονίας. Βέβαια, μετά το φως που χύθηκε ανά την Ελλάδα και εκπορεύθηκε από τη Μακεδονία, τώρα ανεβαίνουν τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών παντού. Τώρα και η Αθήνα, από ό,τι με ενημέρωσαν, πλησιάζει το 4-5% και η Κρήτη, στην Κρήτη, ποσοστό γύρω στο 2,5% και η Πελοπόννησος, ποσοστό πάλι γύρω στο 2,5%. Δηλαδή, το φως που δώσατε εσείς λούζει όλη την Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις μας εμφανίζουν 2,5-2,80. Δεν ξέρω πού μπορεί να το πάνε. Οπωσδήποτε μας εμφανίζουν πολύ λιγότερο από αυτό που υπάρχει. Να ξέρετε ότι την Ένωση Κεντρών παλιά δεν την εμφάνιζαν καθόλου. Η Ένωση Κεντρών είχε πάντα μια δύναμη γιατί είχε μια εκτίμηση στον κόσμο. Τώρα που η δύναμή μας είναι σίγουρα πάνω από 5, πάνω από 5 σίγουρα, γιατί το βλέπω στα μάτια όλων, τώρα
θα δείχνουν 2,5, 3, 3,5 στις δημοσκοπήσεις. Πάντα θα μας δείχνουν λιγότερο. Γιατί θα μας δείχνουν λιγότερο? Γιατί είμαστε ένα κόμμα ενωσικεντρών που δεν έχουμε πάρει την ευλογία του κυρίου Αλαφούζου, ούτε την ευλογία του κυρίου Κυριακού, ούτε του κυρίου Μπόμπολα. Είμαστε ένα κόμμα άγνωστο σχή για την ολιγαρχία. Συνεπώς, τι περιμένουν από μένα προφανώς? Περιμένουν να πάω να υποκληθώ στα σαλόνια της διαπλοκής και να πω μη στενοχωρήστε και η Ένωση Κεντρών να πάρει αύριο ένα 10, δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει παραπάνω. Μη φοβάστε κύριοι ολιγάρχες, δεν θα σας πειράξουμε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα από μας. Αυτό περιμένουν για να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω μας. Βέβαια θα περιμένουν επί πολύ, θα κουραστούν να περιμένουν, διότι εγώ να πάω να υποκληθώ μπροστά σε αυτούς που λαιλάτισαν τη χώρα, αυτό δεν θα το κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η Ένωση Κεντρών έχει ακόμη μακρύ δρόμο. Μακρύ δρόμο μέχρι να πάρει μαζί της την κοινωνία που πρέπει να πάρει. Γιατί η διαπλοκή και η ολιγαρχία θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο ή να μας εξαγοράσουν ή να μας εξοντώσουν. Ένα εκ των δύο. Σε κάθε ανερχόμενο κόμμα αυτά ένα εκ των δύο συμβαίνει. Ή το κόμμα το εξαγοράζει η ολιγαρχία ή το εξοντώνει η ολιγαρχία. Στην Ένωση Κεντρών όμως δεν θα συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο καλός Θεός της Ελλάδος που έδωσε φώτιση στο λαό της Μακεδονίας στις 25 Ιανουαρίου να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών, αυτός ο καλός Θεός θα μας διαφυλάξει και από τον ένα κίνδυνο και από τον άλλον. Ούτε θα εξαγοραστούμε, ούτε θα εξοντωθούμε. Η πορεία μας μπορεί να είναι πιο δύσκολη, μπορεί να είναι ανηφορική, αλλά θα είναι πορεία του ίδιου του λαού, της ίδιας της κοινωνίας για μια νέα Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι κινήματα που εκφράζουν λαϊκές προσδοκίες αργά ή γρήγορα δικαιώνονται. Η Ένωση Κεντρών δικαιώθηκε αργά. Γιατί εδώ και 25 χρόνια ήρθα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσω για τη δημοκρατία που είχαν κατασπαράξει και οι Πασοξίδες και οι δεξιοί. Από το 90-91 που πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη, που με κάλεσε κάποιος ταπεινός Δημοσθένης Τολίδης που είχε τότε ένα μικρό κανάλι, το Κόσμο TV, από τότε ήρθα και είπα τα ίδια πράγματα που λέω και τώρα. Αλλά τότε όλοι σας είχατε το νου σας να διορίσετε την κόρη σας, είχατε το νου σας να βολευτείτε και λέγατε καλά τα λέει ο Λεβέντης, αλλά εμείς τώρα πρέπει να διορίσουμε το παιδί μας στα ΕΛΤΑ. Εμείς τώρα πρέπει να βάλουμε το παιδί μας στη σχολή Ευελπίδων. Εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε το ένα, το άλλο. Ας το Λεβέντη για αργότερα. Όμως αυτό το αργότερα, όπως ακριβώς είχα προειδοποιήσει, εγκυμονούσε κινδύνους. Μέσα στους κινδύνους ήταν και η πτώχευση την οποία είχα προβλέψει. Γιατί μια χώρα που θέλουν όλοι να μπουν στο δημόσιο, μια χώρα που δεν θέλει κανείς την αξιοκρατία, μια χώρα που θέλουν όλοι να κάνουν φοροδιαφυγή, μια χώρα που όλοι είναι άναρχοι και κοιτάνε μόνο το ατομικό του συμφέρον, αυτή η χώρα αργά ή γρήγορα δεν θα κατέρεε. Μου μιλούν ότι είμαι προφήτης. Απαντώ, δεν είμαι προφήτης. Ένας απλός άνθρωπος είμαι ο Βασίλης ο Λεβέντης. Απλά τελείωσα ένα πολυτεχνείο και έχω πρακτική σκέψη. Και δεν δέχομαι να είμαι όχλος. Δεν δέχομαι να είμαι πλήθος, μη σκεπτόμενο πλήθος.
Έβλεπα λοιπόν ότι όλοι ζούσαν μια ευδαιμονία, όλοι κοίταζαν το ατομικό τους συμφέρον, όλοι πατούσαν επιπτωμάτων. Δεν ήθελε λοιπόν πολύ σκέψη, ούτε πολύ φαντασία να φτάσω στο διατάφτα και να αισθανθώ ότι η χώρα θα κατέρεε, μόνο που αυτή η κατάρρευση συνοδεύεται εδώ και 4 χρόνια από ένα εφιάλτη, από μια κόλαση, στην οποία κόλαση οι μικρομεσαίοι είχαν μικρά περιθώρια αντοχής και κατέρευσαν. Κατέρευσαν πρώτοι, κατέρευσαν γρήγορα. Με ρωτούν πολλοί πώς βλέπω τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιστεύω, επαναλαμβάνω, θα το πω άλλη μια φορά. Θα το πω σε εσάς που σας θεωρώ σαν δικούς μου ανθρώπους, γιατί τον κάθε ένα κάτοικο της Μακεδονίας, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε νέα, σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους. Τουλάχιστον, ακόμη και αν δεν ανήκετε στην Ένωση Κεντρών, συνάντησα πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, συνάντησα μία κυρία από το Πανόραμα, η οποία με ασπάστηκε, με αγκάλιασε, μου λέει είμαι στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, έχουμε φούρνο, κύριε Λεβέντη, μου λέει, και τα παιδιά μου σας αγαπούν σε τέτοιο βαθμό, λέει, σας ψήφισαν τα παιδιά μου, εμείς, λέει, όχι. Αλλά τούτη τη φορά, λέει, θα σας ψηφίσουμε και οι γονείς. Με κοίταζαν, με ασπάστηκε. Ήταν η έκθεση για τους αρτοπίους. Σας λέω λίγο πριν ξεκινήσω για Θεσσαλονίκη. Και με ασπάστηκε σαν να ήταν συγγενής μου. Πήγα λίγο μόνος έτσι, ανατένισα λίγο τους ουρανούς και λέω Παναγία μου, τι ευθύνη είναι αυτή. Η γυναίκα, λέω, αυτή είναι έκπληκτη που τα παιδιά της με αγαπούν σε τέτοιο βαθμό και δηλώνει και η ίδια ότι θα ψηφίσει. Και όταν με ασπάστηκε αισθάνθηκα ότι έτρεμε. Είναι μεγάλο το μέγεθος της ευθύνης. Πολύ μεγάλο το μέγεθος της ευθύνης. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του Τσίπρα. Εάν αισθανόμουν ότι πάει να κάνει κάτι σωστό, να ξέρετε ότι η ιδιοσυγκρασία μου είναι τέτοια που θα τον στήριζα. Ό,τι κόμμα κι ας ήτανε. Όπου αισθανθώ ότι κάποιος βοηθάει την Ελλάδα και έχει αγαθές προθέσεις, χωρίς να σκέπτομαι καθόλου την τύχη τη δική μου ή την τύχη της Ένωσης Κεντρών ή την ανάγκη ότι πρέπει πάση θυσία να τον πολεμήσω, έτσι όπως σκέπτονται τα άλλα κόμματα, εγώ άνθρωπο που αισθάνομαι ότι αγαπάει την πατρίδα θα τον στήριζα. Είναι τέτοια η ιδιοσυγκρασία μου. Στον κύριο Τσίπρα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να αγαπάει. Καταρχάς είπαν πολλά πριν έρθουν. Είπαν θα ασκήσουν μνημόνια. Είπαν δεν αναγνωρίζουν χρέη. Θα κάνουν μονομερείς διαγραφές. Τη μια λέγανε μονομερείς, την άλλη λέγανε όχι μονομερείς. Πάντως η εντύπωση των ψηφοφόρων πριν την 25η Ιανουαρίου ποια ήτανε? Ότι θα βγει ο Τσίπρας και θα μουτζώσει τους ξένους και θα τους αναγκάσει να, να κάνουν, να ανταποκριθούν εις ό,τι ζητήσει η Ελλάδα. Αυτή ήταν η εντύπωση. Ότι θα συγκρουστεί. Ότι θα απαιτήσει. Θα απαιτήσει τις αποζημιώσεις τις γερμανικές. Θα απαιτήσει χρήματα για ανθρωπιστικούς λόγους. Θα πει δεν πληρώνω μερικά ομόλογα και τα λεφτά θα τα ρίξω στην κοινωνία γιατί η κοινωνία πεθαίνει, αυτοκτονούν άνθρωποι. Αυτή η εντύπωση είχε μείνει στον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα μάλλον στον κόσμο.
Τι είδαμε, πού καταλήξαμε. Καταλήξαμε σε ένα Τσίπρα που τα υπογράφει όλα. Πέστε μου τι δεν υπογράφει. Υπάρχει κάτι που δεν υπογράφει από αυτά που υπέγραψε ο Σαμαράς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όλα τα υπογράφει. Αυτά που ζητούν οι ξένοι. Τα ουσιώδη. Έτσι, τα υπέγραψε όλα. Μέσα εδώ βέβαια στην Ελλάδα βγάζουν κραυγές κάποιοι εναντίον της Ευρώπης, αλλά οι Ευρωπαίοι νοιάζονται για το αν η Ελλάδα θα τηρήσει το πρόγραμμα και ζήτησαν παράταση του προγράμματος. Τώρα αν το πρόγραμμα δεν λέγεται μνημόνιο και λέγεται γέφυρα ή λέγεται οτιδήποτε άλλο, σιγά μην νοιάζει τη Μέρκελ ή σιγά μην νοιάζει τον Ολάν ή κάποιον από αυτούς. Επομένως και ο κύριος Τσίπρας τα απεδέχθη όλα. Αυτός τα απεδέχθη όλα. Το κόμμα του όμως έγινε ηφαίστειο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα ανεξέλεγκτοι οι οποίοι δεν είναι και ηλίθιοι να λένε ναι σε όλα. Επομένως έχουν αρχίσει οι διαρροές. Τώρα στην αρχή μικρότερες, όσο το πράγμα θα ξεγυμνώνεται θα γίνονται μεγαλύτερες οι διαρροές. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον Απρίλιο, αν μπορέσουμε να φτάσουμε και στον Απρίλιο, γιατί υπάρχουν ομόλογα που στο μεταξύ πρέπει να πληρωθούν, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό και ίσως το μοιραίο, δηλαδή η πτώση της κυβέρνησης ή ένα πιστωτικό γεγονός συμβούν νωρίτερα του Απριλίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε στον Απρίλιο, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει κάνει τίποτα, από τις μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται, και τότε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν θα έχει άλλη λύση από το να κάνει ηρωική έξοδο. Δηλαδή να προτείνει νέες εκλογές και να ζητήσει αυτοδυναμία. Δεν θα αφήσει να τον κρίνουν οι ξένοι ότι κι αυτός τους κορόιδευε. Πριν έρθει η ώρα της κρίσης από τους ξένους, θα κάνει ηρωική έξοδο ζητώντας εκλογές. Μα θα μου πείτε τόσο γρήγορα. Ακούστε, ο Τσίπρας κατέβηκε με πρόγραμμα μεγαλύτερο κράτος. Ξανακρατικοποίηση ξανά εταιριών που είχαν οι Σαμαράδες ιδιωτικοποίηση. Επαναπρόσληψη απολυθέντων. Μεγαλύτερο κράτος. Στην Ευρώπη το μικρότερο κράτος είναι ο νόμος. Άρα μέσα του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία μεγάλη αντίφαση η οποία αργά ή γρήγορα θα γίνει ορολογιακή βόμβα. Ένα κόμμα που βγήκε με σύνθημα φαγοπότη, να γυρίσουμε στο γλέντι του Ανδρέα, μεγαλύτερο κράτος, και μία Ευρώπη που ζητάει σοβαρότητα και λιγότερο κράτος. Η σύγκρουση θα είναι μοιραία. Κάποιοι λένε, μα κύριε Λεβέντη, τόσο γρήγορα θα έρθει η σύγκρουση. Εγώ βλέπω τέτοιο πρόβλημα στο χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδος, που νομίζω ότι πριν σκάσει το ομόλογο και το χεύσει άτακτα η χώρα, τον συμφέρει να ζητήσει εκλογές. Θα μου πείτε και πώς θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έχει βάλει έναν υπουργό του που λέει ότι θα τα πάρει από τη φοροδιαφυγή, θα τα πάρει από εδώ, θα τα πάρει από εκεί. Πώς θα τα πάρει. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου είπε ένας στο τηλέφωνο ανερχόμενος με το όχημα προς τη Θεσσαλονίκη.
Με πήρε ένας που ασχολείται με το χρηματιστήριο. Και τι μου λέει. Κύριε Λεβέντη, το χρηματιστήριο λέει θα σβήσει. Του λέω γιατί. Γιατί μου λέει αν πάει να ελέγξει τοποθενέσεις αυτών που παίζουν στο χρηματιστήριο, ο καθένας θα σηκωθεί να φύγει. Και θα φύγουν και οι κλέφτες αυτοί που είχαν παράνομα χρήματα, αλλά θα φύγουν και οι νόμιμοι. Διότι θα φοβηθούν. Εν τω μεταξύ, στο χρηματιστήριο μπορεί να είχε ένας πέρυσι χρήματα και να έπαιξε, μετά να τα χάσε. Τι θα του δώσει πίσω. Τι θα του δώσει πίσω. Δηλαδή, όταν μιλάς ότι θα πάρεις χρήματα από το παρελθόν, δεν είναι εύκολο. Γιατί στο παρόν μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα να σου δώσει ο άλλος. Δεν μπορεί να κοιμάται ένα κράτος επί χρόνια και να έρχεται το 2015 ένας πονηρός κύριος Τσίπρας και να λέει θα μου δώσετε τόσα λεφτά. Δεν είναι αυτά τα πράγματα ούτε στέκουν, αλλά ούτε είναι και ενδεικτικά μιας χώρας σοβαρής. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να πάρουμε αυτούς μεγαλοκλέφτες λεφτά. Βεβαίως, και είναι η πρόταση της Ένωσης Κεντρών αυτή, να την ακούσει ο Τσίπρας, εφόσον είναι λογικός. Ποια είναι η πρόταση της Ένωσης Κεντρών. Να ελέγξουμε όσους έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 18.000 περιπτώσεις. Πράγματι, εγώ πιστεύω ότι η παραβατικότητα εκεί θα είναι πάνω από 85-90%. Μετά να κατεβάσουμε τον πύχη στα 5 εκατομμύρια ευρώ περιουσία, που είναι 86.000 περιπτώσεις. Να θεσπίσουμε εφορία μεγάλου πλούτου και να ασχοληθούν με αυτούς που πράγματι έχουν πλούτο. Τους πλουσίους. Όχι, έλα εδώ παίζεις 500.000 χρηματιστήριο που τα βρήκες, έλα εδώ παίζεις 300.000 εκεί, έλα εδώ. Αυτά. Εν τω μεταξύ κάτι άλλο. Δεν βλέπω σε καμία λίστα. Δεν βλέπω σε κανένα έλεγχο. Ενώ λένε θα ελέγξουμε τους ολιγάρχες. Δεν βλέπω τους ιδιοκτήτες των καναλιών. Αυτούς που κλέψανε το χρηματιστήριο το 1999, κλέψανε 32,3 δραχμές. 32,3 δραχμές είναι 96 δις ευρώ. 96 δις ευρώ του 1999 είναι 200 δις ευρώ σημερινά ανοιγμένα στη νομισματική αντιστοιχεία. Άρα στο 320 που χρωστάμε δημόσιο χρέος, τα 200 τα έχουν οι 6 καναλάρχες. Άρα πού είναι τα λεφτά της Ελλάδος, κατά 60% τα κλέψαν 6 οικογένειες και κατά 40% έγιναν ρουσφέτια, πελατειακές σχέσεις, μίζες, τσογατζόπουλοι, όλο αυτό το πελατειακό διεφθαρμένο σύστημα. Σε καμία λίστα δεν βλέπω τις 6 οικογένειες. Όπου μιλούν για φοροδιαφυγές, όπου μιλούν για ολιγάρχες, μιλούν για τους μικρομεσαίους ολιγάρχες, την εύκολη λία. Εκεί που δεν θα συναντήσουν αντιστάσεις. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Τα λεφτά της Ελλάδος τα έφαγε η ολιγαρχία του πλούτου. Είναι συγκεκριμένες 6-7 οικογένειες που φάγαν τα λεφτά το 1999 στο χρηματιστήριο και η πτώχευση δεν έγινε τώρα που τη διαπιστώσαμε. Η πτώχευση έγινε από το 1999 όταν 6 οικογένειες φάγανε 32,3 δραχμές. Μου λένε πολύ, γιατί τα λες, έτσι που τα λες κύριε Λεβέντη μου δεν θα σε καλούν τα κανάλια. Γιατί κατά σύμπτωση αυτοί που κλέψαν το χρηματιστήριο κάνανε τα κανάλια εθνικής εμβελίας και από αυτούς πληροφορείται τα νέα η χώρα. Ακούστε, αν κριτήριο για την άνοδο του Βασίλη Λεβέντη είναι να σιωπήσω, εγώ δεν θα σιωπήσω, είμαι απίθαρχος, είμαι ανυπάκουος. Δεν θα σιωπήσω κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω την αλήθεια, θα την καταλάβει η Ελλάδα και θα βάλει την Ένωση Κεντρών μέσα. Και μου λένε κάποιοι, κι αν πάρεις ένα 6%, τι κέρδισες. Θα κερδίσεις, ας πούμε, 25 βουλευτές, 30. Τι έγινε. Απαντώ. Ο Ανδρέας κάποτε πήρε 12%, μετά πήρε 25, μετά πήρε 48,5%. Ο Ανδρέας όμως πρόδωσε τον ελληνικό λαό. Δεν έκανε σοσιαλισμό, έκανε ατομική πελατειακή συναλλαγή με τον ψηφοφόρο. Αν ο Ανδρέας ήταν τίμιος, ήταν σοσιαλιστής, ήταν αυθόρμητος, αληθινός, αυθεντικός,
Κάνοντας το 12-25 να δείτε, να βλέπατε πόσο θα άλλαζε η χώρα. Όταν μάλιστα το έκανε 48,5, πόσο πιο πολύ θα άλλαζε η χώρα. Ο Ανδρέας μιλούσε για σοσιαλισμό, δεν το εννοούσε. Υπάρχουμε όμως κάποιοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που εννοούμε αυτά που λέμε. Εννοούμε αυτά που λέμε. Γι' αυτό το 6% της Ένωσης Κεντρών δεν θα είναι απλά μια αρχή. Θα είναι η μεγάλη αρχή για το γκρέμισμα της απείλας. Ήδη και το φρούριο του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Φιλορροεί. Ήδη η Ένωση Κεντρών ξεπετάγεται. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Το ποτάμι είναι του Μπόμπολα ενεργούμενα. Είναι κόμμα τσόντας. Και πάνε και παρακαλάνε τώρα τον Τσίπρα και του λένε και να σου φύγει ο Καμένος ή και να σου φύγουν κάποια αριστερή, ερχόμαστε εμείς να στηρίξουμε. Παρακλήτορες για να παίξουν ένα ρόλο, ρόλο για να κονομάει ο κάθε Μπόμπολας. Το Πασόκα πέθανε. Το καταπίνει ήδη η Ένωση Κεντρών. Όλοι οι ψηφοφόροι που έρχονται στα γραφεία μας όλη μέρα είναι παλιοί πασοξίδες. Ο Γιώργος Παπανδρέου γελιοποιήθηκε με αυτά που έκανε, άρα μια μεγάλη Ένωση Κεντρών ξεπετάγεται από την 25η Ιανουαρίου. Σας εκφράζω την αγάπη μου, να σας θυμίσω ότι, μάλλον να σας ανακοινώσω, ότι στις 14 μηνός Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στις 8 η ώρα το βράδυ θα μιλήσω στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι ουσιαστικά η πρώτη ομιλία που θα κάνω στη Μακεδονία. 14 Μαρτίου, Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Υποβάλλω την παράκληση, όσοι με αγαπάτε, και ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες που με παρακολουθείτε από το ίντερνετ, γιατί μόνο το ίντερνετ έχουμε ουσιαστικά και κάποια μικρά κανάλια ανά την Ελλάδα, για να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να έρθετε να σας φίξω το χέρι. Σας εκφράζω την αγάπη μου. Σας υπόσχομαι ότι η Ένωση Κεντρών στις εκλογές δεν θα προδώσει το λαό, πρώτον. Η Ένωση Κεντρών στις εκλογές θα καταπιεί 3 κόμματα. Με την καλή έννοια το καταπιεί, τους ψηφοφόρους δηλαδή θα προφήσουμε. Ποτάμι, Πασόκ, Γεωργάκης. Αυτά τα 3 κόμματα, Γιώργος Παπαδρέου, θα τα καταπιεί η Ένωση Κεντρών. Και θα τα καταπιεί γιατί. Γιατί ο χώρος του κέντρου δεν πρέπει να διαιρεθεί. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Να συγκρουστούμε με τη σαπίλα. Και η σαπίλα είναι παντού. Πρώτα λέγαμε είναι εδώ η σαπίλα, εκεί η σαπίλα. Τώρα όπου και να ατενίσουμε με το βλέμμα μας, υπάρχει σαπίλα. Ξαναλέω λοιπόν. Σάββατο 14 Μαρτίου, παρακαλώ σημειώστε το έτσι, θα ξανακάνουμε και άλλες εκπομπές βέβαια μέχρι τότε. Σάββατο 14 Μαρτίου, 8 η ώρα το απόγευμα, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης θα μιλήσει η ταπεινότητά μου ο Βασίλης Λεβέντης. Και όταν λέω θα μιλήσω, εγώ είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω μπροστά σας. Θα σας κοιτάξω και θα με εμπνεύσετε, αυτό θα κάνω. Τώρα θα ακούσετε κάποια ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσα, που την κρίνω σημαντική για να την ακούσετε. Γι' αυτό παρακάλεσα εδώ να την βάλουν. Δεύτερο κατά σειρά πρόεδρο κόμματος που καλούμε και όπως μου υπενθύμισε ο μπαμπάς μου, το μακροβιότερο πρόεδρο στη νεότερη πολιτική ιστορία. Το μακροβιότερο. Από πότε βρίσκεστε στην ηγεσία της Ενώσεως Κεντρών, κύριε Λεβέντη? Από τότε που συναισθήθη, γύρω στο 92, συναισθήθη η Ένωση Κεντρών. Και είχατε μία προϊστορία στο ΠΑΣΟΚ, από ό,τι έχω διαβάσει. Στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι και, το 82. Και για δήμαρχος. Και για δήμαρχος. Είχα βάλει το 82 στον Πειραιά. Για δήμαρχος και το 86 στην Αθήνα είχα βάλει. Για δήμαρχος. Είχατε βγει δημοτικός σύμβουλο. Είχαμε ιδρύσει τους οικολόγους. Είχα προϊστορία πριν την Ένωση Κεντρών. Έχετε περάσει πολλά Ένωση Κεντρών και κινήματα πολιτικά. Και ιδεολογικά επίσης. Μετήχαμε στις εκλογές για την έδρα που έχασε ο Τσοβόλας, που έγιναν αναπληρωματικές μόνο στη Β' Αθηνών. Με αντίπαλο τον κύριο Μαγκάκη. Ναι. Και ήταν τότε το ψηφοδέλτιο, έγραφε Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. ΕΚΟ.
έγραφε το ψηφοδέλτιο. Και ήσασταν πολύ κοντά στην εκλογή. Τότε ναι, κοντέψαμε να φτάσουμε. Δηλαδή ήταν και στο ότι... εκλογοδικείο κρίθηκε μετά. Πήγαμε και εκλογοδικείο γιατί με χτυπήσανε όταν πήγα να ψηφίσω στην Καλυθέα. Με παγίδευσαν εκεί κάποιο παιδί του Πασόκ πολύ θερμόαιμοι και με στείλανε στο νοσοκομείο. Εσάς σας είχε στηρίξει τότε και η Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Επειδή δεν κατέβαινε. Επειδή δεν κατέβαινε, δεν κατέβαζε και το της υποψήφια. Και το Κουκουέ που δεν κατέβαινε. Γιατί οι ψήφοι που πήραμε δεν βγαίνανε μόνο από Νέα Δημοκρατία, χρειαζόντουσαν και άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν κατεβήκαν τότε άλλα κόμματα, ο Μαγκάκης και εμείς. Και εσείς. Ναι. Τώρα αυτή η διαδρομή, ας πούμε, από το Πασόκ, φύγατε από το Πασόκ, εγώ καταλαβαίνω γιατί διαφωνήσατε με τον... Μέχρι το 86 ήμουνα. Μείνατε μέχρι το 86. Μείναμε ναι. Μέχρι το 86 στο Πασόκ γιατί είναι εκεί που η οικογένειά μου ανήκε στο κέντρο. Και θεωρήσαμε το Ανδρέα ως συνεχιστή του Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι εκεί που τελειώνει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, ας πούμε, μέχρι τότε. Δηλαδή είχατε διαφωνήσει όπως ο Σιμίτης με το τέλος αυτής της, του συμμαζέματος των δημοσιοοικονομικών. Ο Σιμίτης δεν είχε διαφωνήσει με τίποτα. Ό,τι έκανε το έκανε σε μια προσπάθεια να προβάλλει τον εαυτό του. Ναι. Γιατί υπάρχει τάση διαφοροποιούμενος με την ηγεσία να ετοιμάζεις τη διαδοχή σου, να έρθεις εσύ να διηγήσεις. Σωστά. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δικαιώθηκε στη συνέχεια. Δικαιώθηκε. Μα πάντα ναι. Δικαιώνονται. Και αυτά που έκανε προχθές ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, που δεν ψήφισε τον Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο, ναι. Μην νομίζετε, είναι υποθήκες για κάτι το υψηλότερο. Έτσι πιστεύω. Όχι ότι πίστευε ότι έβλαπτε τον τόπο ο Παυλόπουλος. Απλά ήθελε να πει ενδιαφέρον σε όλους τους υπόλοιπους. Πάνε οι άλλοι και ψηφίζουν, εγώ δεν πάω. Εγώ, λοιπόν, ήθελες... Αλλά πιστεύω ότι ο Σιμίτης που λέτε ποτέ του δεν είχε πραγματική διαφορά με τον Ανδρέα. Έκανε επικοινωνιακές διαφοροποιήσεις ξέροντας ότι θα έρθει η ώρα της πτώσης του Ανδρέα να είναι προετοιμασμένο το δικό του προφίλ, το αρχηγικό. Εγώ λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω ότι περνάτε από ένα... Εγώ όμως ναι. Γιατί εκεί, αυτό νομίζω είχατε ρωτήσει. Πείτε μου. Δεν διαφοροποιήθηκα τον Ανδρέα εκείνη τη στιγμή το 86. Δεν διαφοροποιήθηκα το 86. Εγώ έβλεπα ότι από το 81 που ήρθε το Πασόκ μέχρι το 85 δεν είχε γίνει τίποτα παρά μόνο ο πολιτικός γάμος και η, η δημοτική γλώσσα. Επίπεδο δικαιωμάτων πολιτικών και ατομικών. Τίποτα. Ναι. Ούτε σοσιαλισμός, ούτε τίποτα. Είχαν όμως δοθεί κάποιες παροχές. Και είχα πολλές φορές δει τον Ανδρέα και του είχα, γιατί η οικογένειά μου συνδεότανε με τον Ανδρέα. Και συγγενείς μου ήταν πολύ κοντά στον Ανδρέα, ο Κασιμάτης, ο Γιώργος, ο καθηγητής. Της νομικής. Ναι. Λοιπόν, και είχα δει τον Ανδρέα 2-3 φορές και του έλεγα τι θα κάνουμε κάποτε κάτι που να αξίζει τους αγώνες που μέχρι τώρα κάναμε. Λίγο σου είναι ο Καραμαλής πρόεδρος, αυτό μου λέγει εμένα συνέχεια, όσο είναι ο Καραμαλής πρόεδρος, αν προχωρήσουμε πιο βαθιά, δεν θα μας τα υπογράφει τα διατάγματα. Άφησε μου λέει να εκλέξουμε δικό μας πρόεδρο. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είχα μάθει ότι δεν θα ξαναψήφιζε Καραμαλή. Γιατί μου είχε πει ότι για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Να κάνουμε δικό μας πρόεδρο, μου είχε πει ο Ανδρέας. Το οποίο το είχε πει σε πολύ λίγους. Βέβαια, οι περισσότεροι που επισκεπτόντουσαν τον Ανδρέα, αυτή είναι η συμφορά της πολιτικής, του ζητάγανε θέσεις. Ο μόνος που όποτε τον έβλεπα, του έλεγα δεν κάναμε τίποτα, τι θα λέει ο κόσμος, τι θα πούμε αύριο στα παιδιά μας κλπ. Ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος τότε, έχω την αίσθηση. Γιατί διοριζότανε ναι, αυτό. Σε ατομικό επίπεδο. Χρήματα έπαιρνε, είχε, ας πούμε, είχε το όραμα, το όραμα για σοσιαλισμό είχε αντεκατασταθεί με το βολέψου. Βολέψου και σώπασε και σιώπησε. Άρα αυτό. Είχατε πάντοτε, ας πούμε, αιτήματα τα οποία ήτανε ήταν αντισυμπατικά. Ήταν δεν, δικά σας. Ήτανε αυτά τα που λέτε, ήτανε αιτήματα τα οποία... Μπορεί να πει κάποιος ότι έβλεπαν αρκετά χρόνια μπροστά, δηλαδή ότι η κατάσταση αυτή των παρογών οδηγείται σε ένα αδιέξοδο, όμως στην χρονική συγκυρία κατά την οποία διατυπώνταν αυτά τα αιτήματα, ο κόσμος μάλλον δεν τα συμμεριζόταν. Ευδαιμονία υπήρχε. Αυτό. Απόλυτη ευδαιμονία. Ο Ανδρέας όμως δεν ήταν κόσμος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν γνώστης κάποιων πραγμάτων και γι' αυτό συζητούσα μαζί του να δω πού πάει το καράβι. Και μου δίνε, σας λέγω, ελπίδες
ότι όταν εκλεγεί δικός του πρόεδρος, ότι θα προχωρούσε στις τομές τις οποίες είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Οι οποίες ήταν? Οι οποίες ήταν η λαϊκή συμμετοχή. Λαϊκή συμμετοχή βέβαια δεν είναι έτσι απλό. Θέλαμε, ας πούμε, η κάθε γειτονιά της Αθήνας να έχει, ακόμη και με δημοψηφίσματα, να παίρνει τις αποφάσεις της. Η κάθε πόλη, το κάθε χωριό. Άμεση δημοκρατία, ας πούμε. Όχι σε επίπεδο κράτους, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο δήμων, για τις βασικές αποφάσεις. Θέλαμε αυτό το πράγμα. Για την αμεσοδημοκρατία, όμως, υπάρχει ένα σοβαρό αντεπιχείρημα και θα χρησιμοποιήσω εδώ έτσι, μια συζήτηση που είχαμε μια πρώην καθηγήτριά μου, η οποία είναι Ελβετίδα. Παρακαλώ. Στην οποία Ελβετία η αμεσοδημοκρατία εφαρμόζεται κατά κόρον, υπάρχουν δημοψηφίσματα σχεδόν για κάθε θέμα και μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι αυτή η μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο δεν πρόκειται να γινόταν στην Ελλάδα ποτέ εάν η απόφαση για μια τέτοια μεταρρύθμιση είχε επαναπαυθεί στο λαό. Δηλαδή ότι ο λαός δεν ήταν έτοιμος τότε για να δεχθεί κάτι τέτοιο και καλλιεργήθηκε. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η άμεση δημοκρατία εφαρμόζεται όχι για ζητήματα αξιακά. Δηλαδή για τον πολιτικό γάμο. Δεν θα κάναμε... Για το τζαμί, όπως είχε πει ο κύριος Πιλιατόπουλος. Το τζαμί δικαιούται κάθε θρησκεία να έχει το ναό της. Αλίμονο τώρα. Ή για το σύμφωνο συμβίωσης. Αρχικός ετεροφύλων και μετέπειτα... Έχετε και γι' αυτό θέση εσείς, ναι, υπέρ της επέκτασης. Υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ και των ομοφύλων. Μια κεντρό, έτσι, φιλελεύθερη τοποθέτηση. Όχι, πιστεύω ότι ό,τι έρχεται από την Ευρώπη, όσο και να προσπαθείς να το αναχαιτήσεις, έρχεται ως αξιακό όμως, δόγμα. Δηλαδή, τα δημοψηφίσματα τότε με τον Ανδρέα που συζητούσαμε, είναι για ζητήματα για οικιστικά, για ζητήματα που θα πετάμε τα σκουπίδια τοπικά, για τέτοια θέματα που έλειπε τελείως. Πήγαινες μόνο στο βουλευτή και ό,τι ήθελε έκανε ο βουλευτής. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ένα χιτά εκεί αξίζει, το καταλαβαίνω. Όπως και στο κόμμα στη Γερμανία, ας πούμε, ξέρουν 6 μήνες νωρίτερα ποιοι είναι οι υποψήφοι για να δουλέψουν. Ενώ εδώ πέρα τώρα σε χρήζει υποψήφιο 18 μέρες πριν τις εκλογές, τι να προλάβεις να κάνεις. Δηλαδή εδώ το πολιτικό σύστημα είναι υπέρ των παλαιών και εις βάρος των νέων εμφανίσεων σε κάθε κόμμα. Και γι' αυτό διαπρέπουν τα τζάκια και οι οικογένειες. Και ονομαστά πρόσωπα όλα, γενικά. Αυτά όλα, έτσι όπως γενικώς σας τα περιγράφω, θέλαμε να αλλάξουμε με τον Ανδρέα. Γι' αυτό τον είχαμε ακολουθήσει εμείς σαν νέοι. Γιατί και από τότε υπήρχε μετά την πτώση της Χούντας μεγάλος προβληματισμός. Γιατί ήρθε ο Καραμαλής, δεν έκανε τίποτα και εκείνος, ο γέρο Καραμαλής. Θεώρησε ότι ήταν πολύ σπουδαίο το ότι μας έβαλε στην ΕΟΚ. Εμείς όμως ξέραμε ότι και το να μπεις απλά στην ΕΟΚ δεν λέει τίποτα αν δεν συνοδευτεί από μεταρρυθμίσεις. Άρα... ανέκαθεν ήσασταν, φαντάζομαι, δεν έχω ψάξει τις θέσεις, ευρωπαϊστής και υπέρ της συμμετοχής και στην Ενωμένη Ευρώπη. Πάντα, και εν συνεχεία στο... Είχα ζήσει και έξω και είχα πιστέψει στον ελεύθερο διάλογο, στη συνεννόηση, το ότι επικρατείς. Μια γνώμη πρέπει να επικρατεί όταν ακούγεται εξίσου σε ένταση με τις άλλες γνώμες. Δηλαδή, εδώ πολλοί επιβάλλονται με τη φωνή. Όποιος φωνάζει πιο δυνατά νομίζει ότι επιβάλλεται. Δέστε το και στα κανάλια. Ενώ στο εξωτερικό μιλάς χαμηλά, μιλάει και ο άλλος χαμηλά και το ακροατήριο οδηγεί στο ποιος επιβάλλεται. Και μάλιστα πολλές φορές υπάρχει και χρονόμετρο στο εξωτερικό. Και έτσι πρέπει, που ο καθής δικαιούται να μιλήσει 10 λεπτά. Σαν την Μπέιτς, ας πούμε, και στη Γαλλία. Επιτρέπεται να ρωτήσει και ο ένας τον άλλον. Όχι μόνο πιο ελεύθερος διάλογος τον καθένα, γιατί μερικά την Μπέιτς πάσχουν στο ότι δεν επιτρέπεται ο ένας να υποβάλει ερώτημα στον άλλον. Γίνονται δύο παράλληλοι μονόλογοι στην ουσία. Εκεί έχει μία ένα αρνητικό τον debate να γίνει. Ως ευρωπαϊστής. Αλλά πάση περιπτώσει, σας εξήγησα λοιπόν ότι το λαϊκή συμμετοχή ήταν άλλο. Είναι ο πολίτης σε βασικά ζητήματα που τον αφορούν, που δεν μπορώ εγώ σαν κεντρική κυβέρνηση πάνω να του βάλω τη χαβούζα στη γειτονιά του. Ένα χιτά όμως για παράδειγμα. Ναι. Το οποίο θέλω να πω πέφτει μπαλάκι από τον ένα δήμο στον άλλο. Γι' αυτό ένα το λέω. Χιτά. Θα κάνεις το δημοψήφισμα, θα πάρεις και την... θα κάνεις όμως και για κάθε περιοχή. Δεν θα πάμε όλοι στις Αττικές, στην Κερατέα, ας πούμε, τα σκουπίδια και θα πούμε εσείς επιλεγήκατε σαν σκουπιδότοπος. Αυτό είναι άδικο. Στο εξωτερικό έχει κάθε πόλη από 3-4 χαβούζες.
Χαβούζες εννοείται. Εννοούμε χώρους αταφής και πολτοποίησης και κομποστοποίησης, γιατί είναι πολλά τα στάδια. Και η κυρία Δούρου. Προσότου επιστρέψουν μετά σαν λιπάσματα στην αγροτική. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η άποψη περί μια πιο αργής διαδικασίας επεξεργασίας. Κάπως την είχε. Ακόμη λοιπόν και σε αυτά τα ζητήματα που εδώ παίρνει θέση εχθρότητας μια περιοχή εις βάρος της άλλης, στο εξωτερικό έχουν βρει τη λύση της ισότητας. Της ισότητας έχουν. Δεν διαλέγουν μια περιοχή για να την καταστήσουν χαβούζα. Καταλάβατε, και έτσι έχουν λύσει. Υπάρχει κάπως μια κατανομή ισομερής. Ναι, ισομερής κατανομή και από πλευράς εμβαδού και από πλευράς ποσοτήτων. Άρα λοιπόν διαφωνείτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μάλλον εκείνος δεν συμμερίζεται αυτά τα αιτήματα σας και τις ανησυχίες όχι, σας. Όχι, μας έλεγε, σας λέγω ότι όταν σας υποσχόταν ότι θα γίνει πρόεδρος αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Έφυγα εγώ από τον Πασόκ πότε, όταν εξέλεξε δικό του πρόεδρο. Και δεν έκανε αυτά τα οποία είχατε συμφωνήσει. Και αρχικά ακούστε τι έκανε, εγώ τον είδα και μετά. Τον είδα μία ή δύο φορές. Και μου λέγανε, είχε βάλει κάτι άλλο γύρω του, δεν θέλω να πω ποιοι είναι γιατί ζουν. Και λέγανε, μη βιάζεσαι. Ότι με παρουσιάζαν δηλαδή εμένα σαν αλαζόνα, σαν βιαστικό. Είχατε συμμάχους εσείς σε αυτήν την... Κανένα. Μόνο εσείς. Κανένα σε αυτή την προσπάθεια. Εσείς... Να είναι το Πασόκ συνεπές με τις αρχές του, ήμουν ολομόναχος. οι άλλοι όταν βλέπανε τον Ανδρέα παίρνανε υπουργεία, γραμματείες, διοικήσεις του ΕΟΜΕΧ. Τέτοια πράγματα. Παίρνανε δηλαδή οφίτσια όλοι οι άλλοι. Τουλάχιστον όσο εγώ είδα. Δεν είδα έναν να θέλει να συζητήσει για το Κυπριακό, να θέλει να συζητήσει για την οικονομία. Κανέναν. Εσείς γιατί δεν κατεβήκατε ως βουλευτής το 81 γιατί για παράδειγμα. Είχαμε άλλο βουλευτή από την οικογένεια στον Πειραιά. Α, ναι, είχαμε άλλο βουλευτή ας πούμε τότε. Είχατε κατέβει όμως με το Πασόκ, δεν είχατε κατέβει. Όχι, δεν είχα ποτέ, κατέβει. Ποτέ, όχι, δεν είχα κατέβει. Αλλά είχα στηρίξει και οικονομικά και είχα βοηθήσει πολύ στο άνοιγμα των γραφείων στον Πειραιά, στην Α και Β Πειραιώ, στην Αττική. Άρα είχατε. Είχα κάνει δηλαδή. Είχα κάποιο συγγενή βουλευτή, ο οποίος ήταν και τόσο θαραλέος. Και θυμάμαι στις εκλογές πήγαινα εγώ και μιλούσα. Μαζί μπαίναμε στα καφενεία, αλλά μιλούσα εγώ. Και του έλεγα στο τέλος, τώρα θα σας μιλήσει και ο υποψήφιος. Εκείνο ντρεπόταν ο υποψήφιος. Εμένα μου άρεσε η πολιτική. Κάνατε μια μακρύτερη εισαγωγή από το σύνηθες. Μάθαινα, προπονιόμουν εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν αποδέχεστε μια ατζέντα μεταρρυθμιστική του Πασόκ σε ένα πολύ μικρό βαθμό όπως λέτε, γιατί δεν έγιναν το πολλά. Το Πασόκ είχε αρχές. Και μια κοινωνική αλλαγή, έτσι, μια διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο κόσμος ήθελε και νομίζω ότι μετά πλανήθηκε από τον Ανδρέα, αυτό ήταν του Ανδρέα σε δηλαδή, ανεπίτρεπτο πράγμα, ότι μετέβαλε σε ατομικό ρουσφέτη το αίτημα για σοσιαλισμό και για δημοκρατία. Καταλάβατε, αυτό που θέλαμε όλοι για τον τόπο, θέλησε να μας το αντικαταστήσει με το βολέψου. Ναι. Πάρε μια θέση και βούλος. Δεν το διεύρυνε ως μια γενική αξία. Ναι. Τότε έφυγα. Ναι. Δεν άντεξα. Τότε δεν άντεξα, διότι πλέον ήταν σαφές ότι μένανε όσοι θέλανε οφίτσια, όσοι πηγαίνανε να εξαργυρώσουν. Εσείς δηλαδή ήσασταν, αντιλαμβάνομαι, αντίθετος καλά και με αυτήν την ρουσφετολογική ας πούμε προσέγγιση της πολιτικής, αλλά και σε όσα αφορούν την εισοδηματική πολιτική τότε, η οποία γενικά ήταν ανορθολογική. Ναι, και ποιο ήταν το μέτρο το οποίο ξεπεράστηκε ώστε να έχουμε έτσι αυτό το δημοσιονομικό χάλι και χάος το οποίο κράτησε. Ότι παίρνανε επιχειρήσεις οι οποίες δεν πηγαίνανε καλά και τις κάνανε κρατικές. Και εκείνες πηγαίνανε ακόμη χειρότερα μετά, με διοικήσεις διορισμένες από τον Ανδρέα. Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Και η Softex, η Velka, είναι κλασικές περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά και ότι είχε ανέβει και το κόστος εργασίας ίσως, και άρα το κόστος παραγωγής. Γιατί... Φτάξτε, κόστος εργασίας δεν είχε καμία σχέση με το... Με το προϊόν που παρήγεται, γιατί τότε οι εργαζόμενοι πετύχαναν κάποιες αυξήσεις, αλλά συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, όχι όλοι. Δηλαδή έβλεπες αυξήσεις σε ένα κλάδο. Και μετά η μάχη των άλλων κλάδων είναι να εξισωθούν με τον προηγηθέντα κλάδο. Ναι. Γινόντουσαν τέτοια ανισόρροπα πράγματα,
τα οποία έδιναν τροφή σε μια μάχη βολέματος και ευδαιμονίας. Και δεν περίσσευε χρόνος καθόλου για αυτοκριτική. Υπήρχαν τα πλαίσια τα οικονομικά για να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Ναι, ουδής έλεγε. Εδώ και ο Μπέης άκουσα, ο καθηγητής, προημερών τον είδα σε μια κηδεία, τον Μπέη, τον καθηγητή. Είπε μια φορά στον Παπαδάκη, τον άκουσα ένα πρωί, ότι ο οποίος Μπέης ήταν γενικός γραμματέας Υπουργείου, ήταν γενικός γραμματέας στη Βουλή, τα είχε θέσεις κοινωνικές μεγάλες. Και στενός σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ στενός δεν πιστεύω να ήταν στις επαφές, δηλαδή δεν τον έβλεπε συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν νομικός και ήταν από τους ανθρώπους που ο Ανδρέας εμπιστευόταν. Λοιπόν, τον άκουσα που είπε ότι μια φορά, λέει, προβληματιζόμουν όλοι αυτές οι αυξήσεις που δίδονται σε όλους τους κλάδους που θα οδηγήσουν, και όταν βρέθηκα, λέει, μόνος με τον Ανδρέα δίπλα, τον ρώτησα, είπε ο Μπέης, στον Παπαδάκη τώρα, σε πρωινή εκπομπή, πού θα πάει αυτή η χώρα, δηλαδή όλο με δανεικά, πού θα πάει, λέει, αυτή η χώρα, πού θα καταλήξουμε, ποιος παράγει, λέει, στην Ελλάδα για να επιδοτεί αυτές τις αυξήσεις. Και γυρίζει, λέει, ο Ανδρέας κατά έναν τρόπο τελείως, ας πούμε, αφελή, και λέει, όλα τα κράτη έτσι κάνουν. Που δεν πιστεύω να το έκανε. Αυτή την απάντηση δεν νομίζω ότι την έδωσε ο Ανδρέας. Πάντως ο Μπέης, και για να κάνω, γιατί πραγματικά είναι γαργαλιστική, ναι, η σύνδεση με το σήμερα. Μετά το θάνατο του Ανδρέα, ήθελε ο Μπέης, για όλα τα στελέχη ήταν συνένοχα εις ό,τι έγινε στην πτώχευση της χώρας. Ο Μπέης λοιπόν μίλησε σε μια προσπάθεια να ρηχθούν στον Ανδρέα όλες οι ευθύνες, ναι, και αλλά οι υπόλοιποι να θωθούν. Εγώ πιστεύω ότι ούτε το υπέβαλε αυτό το ερώτημα ποτέ ο Μπέης. Πάντως, το είπε στον Παπαδάκη χωρίς να το έχει χωρίς να το έχει υποβάλει ποτέ ιστορικά. Γιατί όλοι αυτοί, ναι, όταν πλησίαζαν τον Ανδρέα, όλοι αυτοί όταν πλησίαζαν τον Ανδρέα, κάτι ζητούσαν. Σας το περιγράφω εγώ, εξιδίας πείρας. Μάλλον ζητούσαν παρά έδιναν. Ατομικά, ναι, έχω ένα ανιψό, να βάλουμε εκεί, έχω δύο ανιψές. Πάντως ο Μπέης ως καθηγητής ήταν, και μάλιστα έτυχε να δω και ένα βιντεάκι σήμερα και το θυμήθηκα, ήταν ομιλητής εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΚΠΑ και ο απερχόμενος πρίτανης ο κ. Πελεγρίνης στα Προπήλαια. Μια αντιμνημονιακή, από τις, ναι, πρώτες αντιμνημονιακές εκδηλώσεις. Και πέρα από αυτό, η όλη σύνδεση είναι πάρα πολύ γαργαλιστική με το σήμερα, διότι σαν όλα αυτά, πέρα από την πιθανότητα να επαναληφθούν, να μην έχουν ενταχθεί στο συλλογικό συνειδητό, δηλαδή, ναι, να μην τα έχουμε αφομοιώσει. Και, ναι, θέλω να ρωτήσω, ναι, τι, δηλαδή, έφτιαξε, θέλω να ρωτήσω... Εξτόμιζε πράγματα δήθεν που προβληματίζουν, χωρίς να πείθει ότι τα πιστεύει ή ότι αληθινά προβληματίζεται επί των ζητημάτων αυτών. Όπως τώρα που ερχόμουν να άκουγα στο ράδιο το Λιάνι, που έκανε εκπομπή στο Real FM, τον, ναι, παλιό Λιάνι, ναι, 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 τον παλιό Λιάνι, ο οποίος, ακούστε τι έλεγε, συνιστώ, λέει, έγλυφε το ΣΥΡΙΖΑ βασικά, έγλυφε το ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε, συνιστώ σοφροσύνη, συνιστώ σύνεση, να μην υπάρχει αλαζονία, λέει, στην εξουσία, και θα πάνε όλα καλά. Λες και δηλαδή, η εξουσία που δεν πήγαινε καλά ως τώρα, της έλειπαν μόνο αυτά. Ήταν μόνο τυφλή, το μόνο πρόβλημά της ήταν τυφλή. Και, δηλαδή, και αυτός πάλι ανήκε σε ένα Πασόκ, ας πούμε, ολέθριο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Έπαιρνε θέσεις λόγω συγγενείας με τη ΜΜΗ, μεγάλες θέσεις υπουργών, το τι έργα αθλητικά έκανε, τι διορισμούς θα έκανε, τι λεφτά διαχειρίστηκε, μόνο εκείνος γνωρίζει. Τώρα για να έρθουμε και στο σήμερα. Και αλλά θέλω να πω, καθόλου δεν προβληματίζονται, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Επί της ουσίας να μιλήσουμε, να πούμε, παιδιά, από εδώ και πέρα, πώς θα πάει το κράτος. Και αυτοί που τους ακούνε όμως, γιατί... Αυτοί τραγούδια έβαζε. Τραγούδια έβαζε και απλά προσφωνούσε τα τραγούδια. Και έλεγε ο Μέγας Καζατζίδης, ο Μέγας Γαβαλάς. Τραγούδια έβαζε ο άνθρωπος, δεν είναι πολιτικός συντάκτης. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τώρα ένας, ναι, όχι, ένας πολι... απόμαχος, ναι, μιας περίοδου που κρίνεται διεφθαρμένη. Δεν ξέρω, εκείνος μπορεί να είναι ηθικός, δεν ξέρω, για τον άνθρωπο αυτό. Όχι, πολιτεύθηκαν, ξέρω, ψηφίστηκαν, ίσως βλέπουμε εν πολύ αυτοί πολλά από τα διέξοδα. Αλλά... γύρω από τον αρχηγό ένα ακροατήριο που χειροκροτούσαν, που ποτέ τους δεν χρειάστηκαν να πούν «μα πού πάμε». Να ξέρετε, όλοι αυτοί μαζεύονται γύρω από τον κάθε αρχηγό, χειροκροτούνε, διορίζονται σε θέσεις
το κακό το πολλαπλασιάζουν. Για να πολλαπλασιάζουν το κακό είναι πολύ ικανοί. Να πούνε μια κουβέντα, πού πάμε ρε παιδιά, λίγο, οπ, ας, δεν έχουν. Δεν έχουν υπομονή. Και όταν, έχω, όταν φτωχεύσουμε, τότε βγαίνουν. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό, δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο πλάνο, ναι, το οποίο να είναι οργανωμένο και σε βάθος πενταετίας, εξαετίας, να βάλουμε ένα στόχο, να κάνουμε μια πολιτική έτσι, την οποία θα ακολουθήσουμε με υπομονή, στην οποία τίποτα, να πιστέψουμε. Δεν υπάρχει σχέδιο. Και αυτό που λέτε, ναι, προϋποθέτει σχέδιο. Αυτό λέω. Αυτό εγώ λέω, ναι, θυμάμαι οι πρώτες μου εμπειρίες, οριμάζουν. Στην κυβέρνηση, στις εκλογές του 1963 πήγα να ψηφίσω, ήμουν 12 χρονών με τον πατέρα μου, πήγα να ψηφίσω. Και πλησίασαμε το εκεί το που στον Πειραιά που ψήφισε ο πατέρας μου, που έχουν τα ψηφοδέλτια πάνω, που τα είχανε. Και του λέει ο δικαστικός, του λέει σκύψε, του λέει του πατέρα μου. Και πήγαμε κοντά του και λέει Καραμαλή, Δημοκρατία, μαφιά, ριζωμένη. Ο πατέρας μου ήταν πιο μεγάλος, συγκρατήθηκε, λέει βέβαια. Εγώ όμως, δεν το πιάσα, ήμουν μικρό παιδάκι και του λέω, μα εμείς θα ψηφίσουμε. Πήγα να πω, εμείς είχαμε το ψηφοδέλτιο στην τσέπη να ψηφίσει κέντρο. Ο πατέρας, σκάσε ρε μου λέει. Πάμε μέσα ας πούμε και ψήφισε κέντρο. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, τέτοιο πράγμα στον άγνωστο ψηφοφόρο που προσέρχεται να λέει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Αυτή είναι η ψυχολογική βία. Τώρα κέντρο δεν χρειάζεται έτσι ψυχολογική. Τώρα η βία δεν χρειάζεται τέτοια. Τώρα η βία είναι με τα γκάλοπ, με τις δημοσκοπήσεις και με τα κανάλια. Πάντα δηλαδή υπάρχει η επιβολή μιας εξουσίας. Το ποτάμι παίρνει 8%, άρα ψήφισε το. Ναι, δεν ναι, είναι χαμένη ψήφο. Και αυτή είναι και πιο έμεση. Και ξέρετε, δεν παίρνει, ναι, άρα μην ψηφίσεις. Αυτό είναι χειρότερο νομίζω από εκείνο το Καραμαλιέ. Το Καραμαλιέ το έπεσε έναν ψηφοφόρο εκείνος ο... του Καραμαλή το Τσογλάνι, να το πω έτσι. Εντάξει, πάντως... Το πέσε ένα ψηφοφόρο. Ενώ τώρα, ναι, όταν ακούει όλη η Ελλάδα ποτάμι 8%, ναι, Ένωση Κεντρών δεν υπάρχει, ναι, και να θέλεις να ψηφίσεις τα γρεβενά Ένωση Κεντρών γιατί έχεις ακούσει το Λεβέντι και σου αρέσει, λες θα πετάξω την ψήφο μου ρε παιδί μου, θα, ναι, λες μέσα σου. Πόσοι λοιπόν έχουν την καρδιά. Είναι ένας έμεσος τρόπος επηρεασμού αυτός, ο οποίος δηλαδή, είναι κακός. Αν συγκρίνουμε το Καραμαλή σε την ψυχολογική βία, ναι, με το Μέγκα να μην σε λέει καθόλου και να... Ναι. Βάλει... από την άλλη δεν έχουμε βία και νοθεία. Δεν έχουμε βία και νοθεία. Δεν έχουμε βία και νοθεία σήμερα. Δεν χρειάζεται. Όταν σου καταστρέφει το προφίλ σου... Υπάρχει και μια ατομική ευθύνη βέβαια, δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν επηρεάζεσαι, ναι μεν είναι, αν θέλετε, ανήθικο αυτό, συμφωνώ, ναι μεν είναι κάτι το οποίο πλήττει τη δημοκρατία, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι ο πολίτης μπορεί να σταθμίσει τα πράγματα. Παλιά ένας Καλογιάννης λεγόταν, είχε πάρει την κάλπη να την στη Βουλή μέσα να αλλάξει. Ήταν για εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας πάλι. Φαντάζομαι, λοιπόν, γινόντουσαν αυτά. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνουν αυτά. Τώρα κοιτάνε ακόμη και στον αρχιεπίσκοπο την εκλογή. Λένε τον τάδε προωθεί ο Δόλ, τον Χριστόδουλο. Ενώ τον Άνθιμο τον προωθούσε, ξέρω εγώ, η Ελευθεροτυπία. Ξέρετε δηλαδή, τι, ναι. Ακούτε τώρα κάτι πράγματα. Βέβαια, ναι. Δηλαδή, αυτό όμως είναι αναπόφευκτο. Ενώ υποτίθεται λίγο, δηλαδή, ότι 80 τύπος... Άγιοι, ναι, συνέρχονται, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα για να διαλέξουν, ναι, έμπαινε μέσα ο Τεγόπουλος και ο Λαμπράκης και έλεγε στους Αγίους ο δικός μου είναι ο Άνθιμος ή ο δικός μου είναι ο Χριστόδουλος, ναι, και τώρα άντε πίστεψε σε αυτή την εκκλησία, άντε να είσαι σωστός χριστιανός και λοιπά. Αφήστε τώρα, αυτά είναι τέλος πάντων. Εγώ αυτά θα τα θέσω συνδυαστικά και με το μη αναλογικό σύστημα και με το όριο 3%. Ναι, η αλήθεια όλα, είναι ότι όλα, ναι, μαζί είναι δολοφονικά. Διάφορες, ναι, διάφορες προβλέψεις νομοθετικές οι οποίες δημιουργούν μια λογική, ναι, χαμένης ψήφου. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Στην Ένωση Κεντρών σε αυτές τις εκλογές. Να κάνω, ναι, μια ερώτηση που αφορά και το παρελθόν και μετά, ναι, να πάμε στο Τράγκα σε μια στο ομιλία, παρόν. Δεν ξέρω πού μιλάει ο Τράγκα, σε κάποιο κανάλι πάντως μιλάει. Στο Έψιλον πού μιλάει. Είχε πει ο Τσίπρας για τον Καμένο πριν τις εκλογές ότι φοβάμαι ότι δεν θα μπει στη Βουλή, λέει ο Τσίπρας για τον Καμένο, γιατί ξέρω λίγο. Ναι, ναι, το έχει πει, ναι, και στη συνέντευξή του. Και βγαίνει ο Τράγκα και λέει αυτό είναι μεγάλη πουστιά. Είπε τη λέξη αυτή στον αέρα ο Τράγκα. Εις βάρος του Καμένου, διότι όταν λες έτσι, λέει, τον πας ακόμη πιο κάτω, ναι, τον εξοντώνεις. Mm-hmm. Ναι, ο Τράγκας, ας πούμε,
Εμάς που δεν μας είχε ακούσει καθόλου την Ένωση Κεντρών. Άρα εμάς δεν μας θεωρούσε ότι υπάρχουμε, ούτε καν ότι υπάρχουμε, έτσι, ναι. Να, ναι. Δηλαδή, όταν θεωρούσε με τη λέξη που είπε την ενέργεια Τσίπρα για καμένο, ότι δεν μπαίνει στη Βουλή. Να. Εμείς που δεν μιλάμε καθόλου κατά τον Τράγκα, πάντως, είμαστε σε ένα υποβρύχιο χρυσοξυγόνο. Ως προς αυτό. Όπως το κρούσκο, το υποβρύχιο το ρώσικο, δεν ήταν ένα υποβρύχιο που πεθάναν όλοι. Στην Σιβηρία. Κάπως έτσι μας θεωρούσε ο Τράγκας της Ένωσης Κεντρών. Ας πούμε, αυτοί οι άστος δεν λογαριάζονται καθόλου. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να λοιπόν, τι σύγχυσε τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τσαντίζαν τη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη. Ακούστε τι, γιατί η Θεσσαλονίκη, ήδη η Θεσσαλονίκη. Να πούμε προς ενημέρωση του κόσμου ότι πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 5%, 5,12% υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Δεν θέλουμε, μα 5,12% το πήραμε, είναι πολύ βασικό. Είναι σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ο Ψωμιάδης, ο οποίος ήταν νομάρχης επί χρόνια και μέγας παράγων και τα λοιπά, όταν είχε βάλει με την... είχε βάλει την άλλη φορά με τον Πολύδωρα για ευρωεκλογές, δεν πήρε ούτε 1,5%. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Μην νομίζετε η Θεσσαλονίκη ότι δίνει εύκολα... Πού το αποδίδεται λοιπόν. Σας λέω λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη είδε αυτές τις αδικίες που περιγράφουμε τώρα. Ότι υπάρχει ένα κόμμα, η Ένωση Κεντρών, που δεν το λέει κανένας κερατάς, να το πω σε κανένα κανάλι των Αθηνών, από αυτά τα μεγάλα κανάλια. Πάντως, εσείς τηλεοπτικό χρόνο, συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να το κάνω πολύ ώρα αυτή την ερώτηση. Εσείς, ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία εξασφαλίζει τηλεοπτικό χρόνο για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είτε τα του Εθνικού Κοινοβουλίου, είτε του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχει. Δεν υπάρχει νομοθεσία, όχι. Υπάρχει. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει. Πώς δεν αλλά υπάρχει, είναι μια συμφωνία. Υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος που αναλογεί. Α, εννοείται, μήπως είναι. Στις εκλογές λέτε. Ναι. Στην προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο. Ναι, αυστηρά. Δεν είναι νομοθεσία. Είναι απόφαση της Επιτροπής της Διακομματικής. Ναι. Η οποία συνέρχεται και η οποία, ακούστε, η Διακομματική Επιτροπή. Από τις 28 μέρες που ήταν οι εκλογές, οι 15 συνεδρίαζαν μόνο τα εντός βουλής κόμματα. Ναι. Όταν καταθέσαμε τους συνδυασμούς, τότε προσθέσανε και την Ένωση Κεντρών. Γιατί είναι πολλοί συνδυασμοί, οπότε είναι ισχυρή συνεργασία. Ναι, είχαν φάει μετέχοντας μόνο οι εντός βουλής. Και είχαν αποφασίσει μόνοι τους να μιλάνε διακαναλικές, να μιλάνε το ένα με δεκάλεπτα σποτάκια, τα είχαν μοιράσει. Αλλά θέλω να πω ότι αν και. Την 15η μέρα λοιπόν, δηλαδή 12 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί οι δύο τελευταίες απαγορεύεται από ό,τι ξέρετε, Σαββατοκύριακο. Ναι, πλέον έτσι. 12 μέρες μετήχαμε κι εμείς. Ναι. Και δεν ρώτησαν στη διακομματική τα δύο παιδιά που έστειλα πώς νομίζετε ότι πρέπει να διανεμηθεί ο χρόνος, αλλά βγήκε ο υπουργός, ούτε ξέρω πώς τον λέγανε έναν υπουργό, και ανακοίνωσε τις αποφάσεις των άλλων. Δηλαδή των εντός βουλής. Το ακούτε τώρα. Ναι, δηλαδή συμφωνώ. Δεν πρόκειται περί φασισμού. Εγώ συμφωνώ. Πρόκειται, δηλαδή κάνουν τη διακομματική, περνάνε το ΦΕΚ. Για όσα κόμματα έχουν πληρότητα 70% σε όλη την Ελλάδα, αυτό έχουν βάλει όρο για να είσαι μέλος μιας διακομματικής επιτροπής, πρέπει το κόμμα σου να έχει υποψηφίους σε 70% της περιφέρειας. Με πληρότητα. Ναι. Ένας άμα σου λείπει, δεν σε βάζει. Λοιπόν, και αφού μας έβαλαν στο ΦΕΚ την Ένωση Κεντρών, που ήταν σχεδόν το μόνο κόμμα που πληρούσε αυτή την προϋπόθεση, γι' αυτό και ο Γκλέτσος και όλοι αυτοί δεν χρηματοδοτούνται, να ξέρετε, γιατί δεν έχουν το 70%. Είναι, έχετε δίκιο, είναι διαζευκτική προϋπόθεση αυτή με το να έχεις τουλάχιστον 0,5% στις τελευταίες εκλογές. 1,5% να έχεις εκλογές και να έχεις και το 70% σε ποιότητα. Εσείς πλέον το πληρείτε σαν κριτήριο. Εγώ το πληρώ. Παλαιότερα, ήξερα τον νόμο. Ο Γκλέτσος φαίνεται έκανε κάτι νόμους και δεν το πλήρωσε. Γιατί για να μην συμμετέχει στη διακομματική δεν... Να. Αυτό λοιπόν, από τον Άριο Πάγο έρχονται οι ανακηρύξεις και από εκεί το Υπουργείο Εσωτερικών παίρνει τις αποφάσεις. Να. Ήθελα να σας ρωτήσω και να σας πω ότι εγώ πραγματικά συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δηλαδή πιστεύω ότι πραγματικά ήταν πιο δημοκρατικό για όλα τα κόμματα τα οποία κατεβαίνουν στις εκλογές να υπάρχει ένας τηλεοπτικός χρόνος. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας των ιδεών, των αξιών, των θέσεών τους, ώστε να γίνεται αυτός ο αγώνας ο πολιτικός όσο το δυνατόν επί ίσης όρης. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω για εσάς είναι ότι εσείς, ειδικά εσείς, είχατε τηλεοπτικό χρόνο.
Γιατί ναι, σας είπα όμως είχατε προβληθεί σε αρκετά καλά, έχετε δική σας εκπομπή. Ναι, ακούστε όμως, επειδή έχω διένεξη με το έξτρα και βάζουν την εκπομπή όχι πολύ. Όχι μόνο, από το 90 κάνετε. Όχι. Πάντως είναι τώρα... και λίγο θέμα αρχής. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία μόνο να κάνει εκπομπή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Ναι. Σημασία ναι, έχει ναι, να αναγνωρίζει το δικαίωμα σε εκπομπές όλων των σταθμών. Μόνο στο Τελεσίτη, αν ναι. περιοριζόταν ο καθένα και δεν τον έβαζε το αυτιά ούτε ο. Εντάξει, σίγουρα έχει πολύ λιγότερε πιθανότητε. Κάποιο πολύ πιο δύσκολα. Η Παπαρίγα έφτασε στο σημείο να κλείσει τον 902. Γιατί έκανε και ζημιά. Παρ' όλα αυτά. Αυτά είναι... τη λέγανε πολλέ φορέ, έχει τον 902, τη λέγανε. Πέρα από όποια. Κάνει και ζημιά. Είναι και αυτό. Και πέρα από όποια θέματα έτσι, και ίχνη διαπλοκή συστημισμού υπάρχουν σε μια τέτοια λογική. Αλλά έχω και ένα άλλο θέμα. Και εκτό των εκλογών, δηλαδή τώρα που πέρασαν οι εκλογέ. Και Ένωση Κεντρών πήρε ένα 2%. Είστε από τους πλέον... Δεν πρέπει να με καλέσει μια φορά η Μέριτ. Δεν με έχει καλέσει ποτέ. Άρα είναι φασίστες. Ναι. Δηλαδή έχετε με βγει... ποιά λέω φασίστες. Καλή συνέχεια τους ίδιους, παιδί μου. Ανοίγω την... Η Μέριτ όμως είναι και η μόνη η οποία προεκλογικά είχε πραγματικά σορευτικά πάνελ υποψηφίων σχεδόν όλων των κομμάτων. Παιδί μου, πράγμα ναι, αλλά το οποίο... τα βάζε το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να τα προγραμματίζει. Ακούστε τι μου κάνανε πάντα εμένα. Πάντα είχαμε δικαίωμα όλες τις εκλογές και παλαιότερα. Μία συνέντευξη. Μία ώρα, αυτό το προεκλογικό. Μία ώρα και μία ομιλία. Τι έκανε όμως η Νέριτ. Ενώ για την ομιλία του Βενιζέλου έβαζε σποτάκια δύο μέρες νωρίτερα ότι θα μιλήσει ο Βενιζέλος την Πέμπτη εκεί και ήξερες ότι θα ανοίξεις Νέριτ ή θα ανοίξεις Αλφα και θα δεις τον Βενιζέλο, σε εμάς ευνηδίως, χωρίς καμία προειδοποίηση, 9 η ώρα το πρωί, φαπ, το Λεβέντι. Ποιος ήταν εκείνη την ώρα στην Νέριτ. Και μετά απλά εμείς το γράφαμε για να το βάλουμε στο ίντερνετ. Δηλαδή οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Δεν νομίζω να υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά τα εγκλήματα. Γιατί ναι μεν πολλά των κομμάτων εκτός Βουλής είναι ανούσια, δεν έχουν λόγο περιεχομένου. Αλλά μπορεί να υπάρχει και κάποιο κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών που κάτι είχε να πει. Έτσι δεν επέτρεψαν να το πούμε αυτό και είναι έγκλημα. Πατώντας και πάνω στην ερώτηση του Πάνου και θα πω εδώ ότι σας είχα δει και σε μία έτσι, δεν την είχα δει ολόκληρη τη συνέντευξη, αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος τη συνέντευξη που δώσατε στην Ανίτα Πάνια μετά τις εκλογές. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη, παρότι η εκπομπή δεν είναι μια πολιτική εκπομπή. Παρόλα αυτά, αυτά που είπατε νομίζω ήταν αντιπροσωπευτικά. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη σας ρώτησε τι έφταιξε που τόσα χρόνια, παρότι είστε γνωστός, όπως λέει και ο Πάνος, έχετε δική σας εκπομπή κτλ. Τι έφταιξε που ενώ ίσως πολιτικά δικαιώνεστε, δεν έχετε δικαιωθεί και εκλογικά στο σημείο και στο βαθμό που πρέπει. Και αντιπαραβάλλοντας το αυτό με το ποτάμι, μήπως τελικά η πολιτική είναι και αισθητική. Δηλαδή μήπως είναι επικοινωνία, δηλαδή... Όχι, ποιο είναι το καθοριστικό κριτήριο. Το όλος αντίθετο συμβαίνει επί του προκειμένου. Ο Λεβέντης πάντα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, ενώ εκτός αν λέτε αισθητική, την υποκρισία. Δηλαδή το να συσκευάσουμε κάτι που μέσα έχει αρνητικά πράγματα με χρυσό χαρτί και να το παρουσιάσουμε ως χρυσοπίκυλτο. Αυτό το λέτε και για το ποτάμι. Και για το ποτάμι, ναι, το λέω. Με ποιο, δηλαδή, με ποια... ναι, μια και μιλήσατε για αισθητική. Εγώ νομίζω στην πολιτική παίζει ρόλο και αισθητική και στη ζωή παίζει. Ο Κουρελής, ας πούμε, κάποιος που είναι, δεν μπορεί να είναι δεκτός στα σαλόνια, οπωσδήποτε. Παίζει ρόλο λοιπόν η αισθητική. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο αποκλεισμός που γίνεται στην Ένωση Κεντρών δεν είναι γιατί δεν με πάνε σαν άνθρωπο. Είναι γιατί ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Ζητώ τοποθενέσεις των καναλαρχών, ζητώ αναμόχλευση της υπόθεσης του χρηματιστηρίου, που το έχουν όλοι ξεπεράσει. Ζητώ οι άδειες των καναλιών να μην βγαίνουν επάπειρον. Αυτό δηλαδή, το προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και θα το εφαρμόσω κατά πάσα πιθανότητα. Ό,τι αντιγράψουν, όσοι αντιγράφουν το Λεβέντι δεν πάνε, πάνε καλά. Θα πληρώσουν τις άδειες, δηλαδή, του Λεβέντι και σταθμού. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Κάτσε να δούμε. Εγώ εννοώ κάθε χρόνο. Αλλά θα γίνονται. Εγώ εννοώ κάθε χρόνο να καταθέτουν τα κανάλια, ειδικά τα εθνικής εμβελίας, πεπραγμένα έτους. Οικονομικά. Όχι μόνο οικονομικά. Α. Και ποιους παρουσιάζουν, από ποια κόμματα, ο χρόνος, δηλαδή να καταγράφεται οι ποσοστώσεις του χρόνου, ανά κόμμα,
πόσες εκπομπές έχουν για ομογένεια, πόσες εκπομπές mm-hmm. έχουν για ψυχαγωγία, πόσες εκπομπές έχουν για εκπαιδευτικές κλπ. Και να έχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο να έχει όμως άλλη σύνθεση, να έχει ένα λόγο. Mm-hmm. Αν εγκρίνει αυτή τη λειτουργία, ανανεώνεις για ένα χρόνο ακόμη. Αν δεν εγκρίνεις, απορρίπτεις. Δηλαδή να ξέρουν οι καναλάρχες ότι δεν είναι μια επιχείρηση όπως το αλεύρι, όπως τα σίδερα, που είσαι μέτοχος, ας πούμε, στα πετρέλαια. Ναι, ότι είναι θέμα ένα αγαθό υπέρτατο να φροντίζουν. Μόνο έτσι θα μπουν σε τάξη. Διότι αυτοί χρησιμοποιούν τα κανάλια για να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις για να παίρνουν έργα. Λοιπόν, στο ερώτημά σας το προηγούμενο για την αισθητική, νομίζω ότι δεν είναι θέμα αισθητικής που ο Μπόμπολας και Μέγκα και Αντένα και Σκάι είχαν όλη την ώρα τον Θοδωράκη. Δεν ήταν θέμα αισθητικής και το Λεμπέντι όχι. Να, δηλαδή το να έχω προσδιορίσω λίγο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια ήταν ο Θοδωράκης. Ναι. Και ο Λεβέντης καθόλου. Αυτό είναι, δηλαδή τον προτιμούσαν αισθητικά. Όχι, έχει, μήπως... έχει δικαίωμα ένας καναλάρχης ή ένας δημοσιογράφος όχι, να σίγουρα. Προτιμά αισθητικά. Έχετε δίκιο ότι αυτό πρέπει να ρυθμίζεται θεσμικά. Σας δίνει απόλυτο δίκιο. Αλλά λέω ότι μήπως σας είχαν αδικήσει όσον αφορά την ουσία αυτών που λέγατε. Που αυτό ρώτησε και η Ανίτα Πάνη. Εμένα δεν με είχαν αδικήσει μόνο σε αυτό. Η αισθητική των εκπομπών του πολύ παρελθόντος. Αυτό. Εμάς το πολιτικό σύστημα θίξαμε εξ αρχής πράγματα και γεγονότα και πρόσωπα. Προσπάθησαν να με εξοντώσουν. Εστίασε σε κρίξεις σας, στιγμιότυπα από εκπομπές. Εδώ σφάλετε, δεν υπάρχουν εκρήξεις. Δέστε παλιές εκπομπές. Θα βρείτε 3-4 σημεία με εκρήξεις. Έχουν δηλαδή, βρει πάντως ένα σε μια εκπομπή που κρατάει 25 χρόνια το να εκραγεί ένας 3 λεπτά και αυτά τα 3 λεπτά να ανακυκλώνουν στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι είναι εκρηκτικός. Όχι, ναι, και είναι νομίζω και αδικία με 3 λεπτά αντιαισθητικά να προσπαθείς να μηδενίσεις μια ζωή ενός ανθρώπου. Πάντως σήμερα δηλαδή εδώ υπάρχει μια αδικία. Αυτή η αδικία έκανε τη Θεσσαλονίκη να ψηφίσει και να ξέρετε το εξής, την τελευταία φορά που πήγα στη Θεσσαλονίκη μου υποσχεθήκανε ότι θα βγάλουν μόνοι τους το 3%. Δηλαδή, χωρίς τη δική σας συνδρομή. Όχι, όχι, μόνη της Θεσσαλονίκης θα βγάλει το 3% χωρίς τη συνδρομή των άλλων πόλεων. Ναι, 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 ναι. Όταν είδανε θα γίνεται σαν ότι τώρα άλλες πόλεις δεν ψηφίζουν και ζουν στον αστερισμό του Μπόμπολα, του Αλαφούζου, του Κυριακού, ναι, του Κοντομινά και τα λοιπά και των δημοσκοπήσεων, γιατί και οι Θεσσαλονικείς βλέπανε το Λεβέντι με 0 στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρετε τι όμως. Εκείνοι όμως ξεπέρασαν και είπανε, αφού λέει την αλήθεια και αφού βλέπουν μια αδικία που κρατάει 25 χρόνια, πρέπει το απόσταμα να σπάσει. Όμως... αυτό ήταν το νόημα της ψήφου. Σου λέει λοιπόν, αν συνεχίσει η Αθήνα να σκέπτεται έτσι και ό,τι γουστάρει να κάνει ο κάθε Μπόμπολας, θα πάρουν την κατάσταση στα γέρια. Αναλαμβάνουμε το 3%, αναλαμβάνουμε λέει κύριε Λεβίν το 3% όλο μόναχη. Όμως ο Θοδωράκης στον οποίο αναφερθήκατε... Βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει και εσύ να είναι και δικό σας στόχος αυτός. Ο δηλαδή να έχετε μία πόλη προπύργιο, ενώ όλη η υπόλοιπη επικράτεια να... Δεν καταλάβατε. Να δεν διαφορεί, το ευνοώ το... εγώ αυτό. Όχι, ναι. Είναι ευσεβής χάρηκα εγώ. Αλλά λέτε ότι... Είναι ευσεβής πόθος των Θεσσαλονικέων. Δηλαδή έχουν σημώσει με το που δεν ψήφισαν οι άλλες περιοχές και πήγαν ναι, και ναι, ναι, ναι. Επειδή έδειχναν ας πούμε ποτάμι στην Αθήνα, ψήφισαν ποτάμι. Ξέρετε τι όμως. Έχουν θυμώσει οι Θεσσαλονικείς, γιατί ξέρουν στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο σε όλη η Μακεδονία και όλη η Ελλάδα, φαντάζομαι ότι είναι ο Θοδωράκης. Όταν 17 χρόνια βαθύλαρίγκη του Πασόκ στην ΕΡΤ, ο Θοδωράκης δεν ήταν ένας τυχαίος. Ήταν βαθύλαρίγκη επί 17 χρόνια στην ΕΡΤ του Πασόκ, όταν το Πασόκ ήταν σε εκείνες τις ανώμαλες δόξες του παρελθόντος που διόριζε πάντα προσερχόμενο στα γραφεία. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. Και 6 χρόνια στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του Μέγκα. Που ξέρετε τι θα πει να είσαι στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του Μέγκα. Γιατί αυτοί κατεχράστησαν το χρηματιστήριο το 99 και δεν πρέπει να κάνει ο Θοδωράκης ότι δεν το γνωρίζει. Δεν ξέρω πόσο άδικο τώρα αυτό είναι σε σχέση με τη θεματολογία. Αν θέλετε, καλέστε εδώ στην εκπομπή σας και το Θοδωράκη να το συζητήσει μαζί μου. Εγώ το θέτω και προς την... προημερών του είπε ο Καμένος κάτι στη Βουλή στο οποίο δεν απάντησε ο Θοδωράκης. Επί του ουσίου δεν έπαιρνε 20.000 ανά εκπομπή. Δεν έπαιρνε αυτό. Μισό λεπτό τώρα. Ικανοποίηση στην ιδιωτική τηλεόραση είναι πολύ γνωστή. Ο Θοδωράκης ήταν ένας επιτυχημένος μεσογράφος. Έκανε μια εκπομπή με τρομερή τηλεθέαση. Παιδιά, και ένα λεπτό. Αμοιβόταν γι' αυτό. Δικαίως δηλαδή... και η Τσαπανίδου έπαιρνε 500.000 το χρόνο. Δικαίως και ο Λιριτζής άλλες 500 και δικαίως το κέψαμε.
Ξέρετε τι όμως. Ο Θοδωράκης πόσες τέτοιες εκπομπές έκανε. Ο Θοδωράκης είναι στον ιδιωτικό τομέα όμως. Το προέχον. Εγώ δεν θα το υποστηρίξω. Αλλά είναι στον ιδιωτικό τομέα. Το προέχον δεν απάντησε. Και όποιος δεν απαντάει δεν απάντησε γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση. Απλά ξέρετε τι. Ότι έπαιρνε 20.000 ανεκπομπή. Ναι, αλλά ήρθε σε δύσκολη θέση εν συγκρίση με τους υπόλοιπους πολίτες. Πόσες τέτοιες εκπομπές έκανε ετησίως. Διότι αν μάθετε το νούμερο μπορεί και εσείς να πάθετε. Ξέρετε τι όμως. Ξέρετε τι. Μπορεί ο Θοδωράκης να έλεγε το σταθμό θα παίρνει από τις διαφημίσεις. Γιατί οι τηλεθεάσεις ήταν πάρα πολύ υψηλές. Άρα και εγώ δικαιούμαι ένα αναλογικό περίπτωση. Δεν μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος που αναβαίνει δι' αυτού του τρόπου, όταν υπάρχουν 60.000 άνεργοι δημοσιογράφοι άλλοι, δεν μπορεί αυτός να κάνει τώρα καμπάνια και να ζητάει την αλλαγή του κράτους. Αυτό λέω. Όταν αν η δική μου πορεία ήταν αρνητική μέχρι τώρα και ήμουνα μέσα στη διαπλοκή και μέσα στη σαπίλα, πόσο πιστικός θα ήμουνα όταν ζητάω αναμόχλευση του σκανδάλου του χρηματιστηρίου. Πέστε μου πόσο πιστικός θα ήμουνα. Θα μου λέγατε αφού και εσύ είσαι μέσα στη διαπλοκή τι... Ξέρετε τι, πολλοί λένε βέβαια ότι κάποιος ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία έχει μια... τέτοια κεκτημένη ανεξαρτησία, η οποία δεν, δηλαδή έχει ακούστε, ένα δικό του όνομα που δεν επιτρέπει παρεμβάσεις έξω. Και Τσαπανίδου μεγάλη επιτυχία έκανε. Και ο Λυριτζής μεγάλη επιτυχία έκανε, ναι. Και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος μεγάλη επιτυχία έκανε. Και οι μεγάλες αυτές επιτυχίες που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας οδήγησαν. Όταν ο Μεροκαματιάρης έπαιρνε 100.000 δραχμές τότε. Προσέχτε, όταν ο Μεροκαματιάρης έπαιρνε 300 ευρώ μηνιαίως και 500, τι να παίρνει ο άλλος 20.000 ευρώ. Δεν είναι παρεμβατικό όμως αυτό που λέτε. Όμως. Δεν είναι, δεν είναι μια παρέμβαση. Τα έπαιρνε με το κράτος ως εργοδότη. Το λέω γιατί... Το όχι το κράτος. Όχι πάντα. Και στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ είναι χρόνια. Αλλά στην ΕΡΤ δεν ξέρω την αμοιβή. Το σχολείο του κυρίου Καμένου αφορούσε το ΜΕΚΑ. Αλλά επιπλέον να ξέρεις και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα λεφτά που λαμβάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτά τα μεγάλα πολλά, δεν ξέρω πόσα παίρνουν τώρα, έχουν κατά τη μειωθεί. Έχουν μειωθεί αρκετά. Μειώνουν και το φόρο που εισπράττει το κράτος. Γιατί όταν ας πούμε το Μέγκα έχει ένα κέρδος 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και τα 5 τα δεν θα έπρεπε πάντως αυτό, έτερον εκάτερον. Και τα κέρδη τα μοιράσει σε μεγάλους μισθούς, αυτομάτως το κράτος θα πάρει το μισό φόρο. Όχι, το κράτος έχει ένα ποσοστό με το οποίο φορολογεί μια εταιρεία. Η εταιρεία πρέπει να προσαρμόσει τους μισθούς συμπεριλαμβάνοντας το σκεπτικό της. Δεν το κατάλαβα τι λέω. Δηλαδή, αν το κέρδος στην ΕΡΤ είναι κρατικά όλα και εντάξει. Α, κατάλαβα. Είναι φορολογία επί των κερδών, λέτε. Η φορολογία είναι επί των κερδών. Ναι. Όταν τα κέρδη εσύ τα μοιράσεις σε 10 Θοδωράκηδες, θα δείξει ζημιά το Μέγκα. Οπότε το κράτος δεν πάρει μία. Δεν ξέρω πώς πάει. Έτσι είναι. Και γι' αυτό είχα πει. Ναι, γι' αυτό του τζίρου. Προσέξτε, μεταξύ των πραγμάτων, αν δείτε παλιά αυτό μου, είναι παλιά του μου κερδών. Έντυπα, αυτό είναι επί των κερδών ο φόρος. Ναι. Λοιπόν, παλιά μου έντυπα είχα πει, είχα πει μία εταιρεία, ας πούμε, για να, μην έχουμε και, για να έχουμε και υγιή ανταγωνισμό μεταξύ. Μία μικρή εταιρεία δεν μπορεί να δώσει λεφτά στο Μέγκα. Πολλά. Πάει ο μεγάλος μόνο. Πηγαίνοντας μόνο ο μεγάλος, συνθλίβει τους μικρούς. Είχα πει επί του τζίρου σου, μόνο το 7% να μπορείς να δώσεις σε διαφημιστική πίτα. Για να μην υπάρχει υπερπροβολή των ισχυρών που οδηγεί στη σύνθλιψη των μικρών. Το ίδιο ακριβώς επεκτηνόμενο είναι και στο τέτοιο, στο θέμα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν μοιράσεις σε μια μεγάλη εταιρεία τώρα, ο Πετσετάκης λέμε, που φτώχευσε, αλλά πριν φτωχεύσει. Να μπορεί να δώσει μέχρι το 7%. Αν στους 10 διοικητικούς, τους executives, δώσει από 20.000 ευρώ στον καθένα. Τι θα πάρουν οι υπόλοιποι. Και τι θα πάρει το κράτος και μετά. Και θα πάρει και το κράτος. Τίποτα. Τίποτα. Ένας έξυπνος τρόπος να γίνεται φοροδιαφυγή είναι και αυτός. Ναι. Έξυπνος. Αυτό είναι κάτι καινούριο που λέτε. Και είναι ένα... Κρατήστε το. Είναι ένα επιχείρημα. Ξέρετε, μελετήστε το. Είναι ένα επιχείρημα τεκμηρίωσης και νομίζω αυτό σας διαφοροποιεί και από τον Πάνο Καμένο. Δεν είναι ένα επιχείρημα λάσπης από το Λίμα της Βουλής. Είναι ένα επιχείρημα τεκμηρίωσης. Λίγο είμαι δυστυχισμένος αν με συγκρίνετε με τέτοια. Όχι, όχι. Το συγκρίνω με βάση το επιχείρημα. Αυτός έλεγε τον Τζεκάζουν, αυτός πήγε στα Ίμια να ρίξει Στεφάνη. Αυτός πήγε ένα... Αυτός... Πώς βλέπετε την κυβέρνηση, να το τρέξουμε λέω γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εξελέγει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο για τους πολιτικούς αντιπάλους ήταν ανέφικτο και βλέπουμε τώρα να κάνει μια στροφή μετά την επαφή του ας πούμε με τους εταίρους, τις διαπραγματεύσεις και τις πιέσεις οι οποίες ασκήθηκαν. Δεν το περιμένατε.
Η Ευρώπη έχει κανόνες. Προσωπικά το περίμενα, αλλά δεν ξέρω. Η Ευρώπη έχει κανόνες. Ναι. Και είχε δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα φύγει από την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα αυτά τα άλλα που δήλωνε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη. Εντάξει, αυτά είναι προς το γελίο. Λοιπόν, άρα είχε, για όσους έχουν μυαλό, είχε προαναγγείλει την Τούμπα. Ναι. Όταν είχε πει δεν θα φύγω από το ευρώ, δεν θα φύγω από την Ευρώπη. Ναι, είχε... Η Ευρώπη δεν αλλάζει εύκολα κανόνες, είναι ογκόλιθος. Αυτό βέβαια δεν το είχαμε τεστάρει ως Ελλάδα πάρα πολύ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Μα είναι γελίο και να τεστάρεις τώρα. είναι σαν να λες, θα περάσει μια μύγα από το βουνό του Ξέρξη στο Εγάλαιο και το βουνό θα κινηθεί. Κάπως έτσι μοιάζει του Τσίπρα το όλο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση... Είναι η επίδυσή μου. Όχι ότι η Ευρώπη είναι καλή. Προσέξτε, η Ευρώπη έχει ένα σωρό κουσούρια. Να. Αλλά δεν αλλάζουν με το να φωνασκείς και να απειλείς. Επειδή σήμερα έχουμε και δηλώσεις και του Μανώλη Γλέζου και της Σοφίας Ακοράφα, οι οποίοι αρχίζουν και παίρνουν κάποιες αποστάσεις. Πάντα στην εξώπορτα κοντά. Αναμενόμενο. Αυτοί έχουν μια τάση να είναι στην εξώπορτα κοντά πάντα. Ναι. Να μην μένουν μόνιμοι. Και στην ώρα της ευθύνης ίσως έτσι έχουν ένα πισωγύρισμα. Οι οποίοι λένε ότι ανεβάσαν πολύ ψηλά τον πύχη προεκλογικά, ότι θα έπρεπε να το διατηρήσουμε τόσο ψηλά. Και μάλλον φαίνεται ότι θα τον διατηρήσουμε. Άρα αυτή ήταν η υπέρ διεξόδου από το ευρώ. Αυτή βασικά από ότι έτσι που μου το ωραία. Λέτε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αν υπήρχε συνέπεια του Τσίπρα με τα προεκλογικά του, έπρευε η χώρα σήμερα να μην είναι στο ευρώ. Να είναι εκτός ευρώ. Και να δοκιμάζει όποια πολιτική επιθυμεί. Λοιπόν, σε Ακοράφα μπορεί να μην έχει το μυαλό να καταλάβει πιο πέρα. Και γι' αυτό τη δικαιολογώ. Αλλά εδώ νομίζω ότι ο Τσίπρας δείχνει μια σοβαρότητα αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία της Παρασκευής. Που του επιτρέπει στο μέλλον ή να κατασυγάσει τις εκρήξεις μέσα στο κόμμα του και να το κάνει κόμμα σοβαρό, γιατί τώρα δεν είναι κόμμα, είναι ένας αχταρμάς που ο καθένας λέει ό,τι βούλεται. Λοιπόν, ή μπορεί να δαμάσει λοιπόν την εσωκομματική αντιπολίτευση και να παραμείνει ή θα τον να φάει... πέσει μαζί της. Ή να στηριχθεί από άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Όπως το Πασόκ και το Ποτάμι. Ούτε αυτό είναι τίμιο. Εσείς θα τον στηρίζατε σήμερα. Πώς? Θα τον στηρίζατε. Και με βάση τη συμφωνία της Παρασκευής. Ναι, προσέξτε. Και αν θεωρείτε ότι είναι συμφωνία. Τώρα, όχι, δεν λέω ότι είναι το Ποτάμι. Το Ποτάμι πάει και λέει γιατί πήγες με τον Καμένο, έλα και με εμάς. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι καταρχάς πρέπει να γίνουν εκλογές πάλι. Πάλι εκλογές. Ναι, θα σας πω. Γιατί εκλογές έγιναν με πλαστό τρόπο. Μα συγγνώμη, οι εκλογές έγιναν με πλαστό τρόπο. Δηλαδή ελέγχθη ψέμα. Μα γιατί, αφού είναι κάθε εκλογή. Το 9 που είχε πει ο Γιουργάκης υπάρχουν λεφτά, οι εκλογές ήταν καθαρές. Μα εσείς λέτε ότι να τώρα που είπε ο Τσίπρας μπορώ να δώσω σε εσάς, Και ενώ δεν μπορούσε να δώσει, είναι καθαρή, καθαρή νίκη. Λέτε όταν λοιπόν υπάρχει μια λαϊκή τιμιγορία κάτω από ένα πλαστό κλίμα. Μα δεν είναι... ελπίζει ο ψηφοφόρος, γιατί ο ψηφοφόρος θέλει από κάπου να πιαστεί. Ελπίζει κάτι και τον εξαπατούν. Αυτό είναι εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να κάτσει 4 χρόνια. Το δημοψήφισμα για την νομιμοποίηση της συμφωνίας που θα υπογράψει ο κύριος Τσίπρας μετά από 4 μήνες. Την οριστική συμφωνία που θα υπογράψει με τους εταίρους. Πώς το βλέπετε? Γιατί τώρα εκλογές θα να κάνουμε μετά από. Ζητείτε, πρώτα πρέπει να είναι νόμιμη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε ψέματα. Ναι, έχουν δίκιο η Σακοράφα και ο Γλέζος και όλοι οι ενιστάμενοι. Αλλά θα βοηθήσει τη χώρα. Έχουν δίκιο. Γιατί πήραν την ψήφο, κλέψαν την ψήφο λέγοντας ψέματα. Ωραία. Δεν έχουν άδικο. Εγώ τις αρχές συμφωνώ. Απλά οι άνθρωποι δεν σκέπτονται πολιτικά, σκέπτονται σαν το καφενείο η Σακοράφα και όλοι αυτοί. Καταλάβατε. Πολύ εκεί έξω όμως. Δηλαδή είναι απορίας άξιο. Δεν ήξερε η Σακοράφα ότι όλα αυτά τα λέει ο Τσίπρας για να κλέψει την ψήφο. Ήταν αφελής. Κοιτάξτε, αφενός εσείς λέτε. Εδώ αυτό κοιτάτε για μένα. Δηλαδή ο Γλέζος μπορεί να είναι μεγάλη ηλικία. Δεν εγνώριζε ότι τα λέει ο Τσίπρας για να κλέψει την ψήφο. Θα ωφελήσουν τη χώρα νέες εκλογές. Θα ωφελήσουν τη χώρα νέες εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι μια κυβέρνηση αυτή την ώρα για να μείνει πρέπει να έχει νομιμοποίηση. Και νομιμοποίηση για μένα να έχει πει αλήθεια. Η νομιμοποίηση δεν είναι ούτε η Βουλή. Ήταν το επόμενο ερώτημα που σας απίθυνα. Η Βουλή είναι θέμα συγκυριών. Από εδώ ο και Λεβέντης πέρα... είναι έξω, ο άλλος είναι μέσα. Τον άλλον τον βοήθησε ο Μπόμπολας, τον Λεβέντη τον εξοντώσανε. Δεν είναι νόμιμη αυτή η Βουλή. Από εδώ και πέρα τι πιστεύω ότι θα γίνει? Δηλαδή θέλω να πω, δύο τινά κατά τη γνώμη μου μπορούν να συμβούν. Ή οι πολίτες να στραφούν προς μια ριζοσπαστικοποίηση αριστερή και δεξιά. Αυτό θα σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Έξοδο από το ευρώ ουσιαστικά. Ή
να αποδεχθούν το γεγονός ότι Ευρώπη στην παρούσα φάση σημαίνει και θυσίες. Τις οποίες όμως δεν είναι δεδομένοι να κάνουν. Γιατί έχουν καλομάθει οι πολίτες. Άρα τότε οι εκλογές δεν θα βοηθήσουν. Γι' αυτό και βλέπεις λένε να πληρώσει ο άλλος κλάδος. Κάθε κλάδος λέει να πληρώσει ο άλλος κλάδος. Ναι. Και κάθε πολίτης αν πάει η εφορία λέει να πληρώσουν οι άλλοι. Μισό λεπτό. Να το πάρουμε. Το έχετε προσέξει αυτό. Ναι, πάντα ζητούμε μια αυτοεξαίρεση από τους κανόνες. Λέει να πληρώσουν οι υπόλοιποι. Ναι, γιατί πάντα κάποιος άλλος. Συγγνώμη. Πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ όμως, και όσους να δω και τώρα, λένε ότι εγώ ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει τουλάχιστον και το 1% να κάνει, είμαι μαζί του. Δεν ξέρει όμως τι θα πάθει από το άλλο 99 που δεν θα κάνει. Ναι. Αυτός ο ψηφοφόρος και αυτός βιάζεται. Από το 1% που θα κάνει, ίσως κατά τη γνώμη του ωφεληθεί. Από το 99% που δεν θα κάνει, τι θα πάθει, τι ξεβράκωμα οικονομικό θα υποστεί. Το οποίο 99% εσείς θα το προσδιορίζατε ως... μη προώθηση ας πούμε μέτρων ανάπτυξης, νέα μέτρα, νέα μέτρα ισότητας, όσο ότι οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, το δόγμα που υπάρχει 100 χρόνια στην Ελλάδα. Ενώ κανονικά τι θα μπορούσε να γίνει και με βάση ποια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσε πολλά πράγματα να αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, εγώ με ρωτήσατε γιατί είμαι με την Ευρώπη. Με την Ευρώπη είμαι γιατί οι αρχές της μου είναι συμπαθείς. Και γιατί ναι, δεν εντάξει, επιτρέπει και στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχουν τα δηλαδή χρηματιστηρίου σκάνδαλο δεν μπορούσε να γίνει στη Γερμανία. Μικροσκάνδαλα να κλέψει ένας μιας εταιρείας. Και με τη Siemens, ας πούμε. Ναι, αλλά όλες οι εταιρείες μαζί να πάνε να κλέψουν του λαού όλου του γερμανικού τα λεφτά, αυτό είναι αδιανόητο. Είναι θωρακισμένοι οι θεσμοί εκεί. Καταλάβατε. Ενώ εδώ σε μπανανία. Άρα αναπληρώνει εσωτερικούς θεσμούς. Βέβαια, είναι πολύ ουσιώδες. Μετά η Ευρώπη έχει ένα αξιακό σύστημα στη δημοκρατία της. Και ανεξάρτητος να κατεβαίνει στη Γερμανία, θα μιλήσει στην τηλεόραση. Ναι. Και ανεξάρτητος. Αλλά πέραν αυτού, σε επίπεδο πολιτικής εισοδηματικής. Να κατεβαίνεις, θέλει ο άλλος να σε ακούσει. Ενώ εδώ πέρα είδατε τη βία αυτή που υπάρχει, ας πούμε, την εκλογική βία. Να συζητάμε τώρα αν η Ένωση Κεντρών δικαιούται να βγει στο Μέγκα. Υπάρχει εναλλακτική λύση σήμερα από το να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία επιτάσσονται. Και στα οποία ακόμα και ο Τσίπρας που κατά τη γνώμη μου είχε μια πολύ καλή πρόθεση. Υπάρχει κάτι που έχω πει, δεν έχετε παρακολουθήσει. Έχω πει υπάρχουν 18.000 περιπτώσεις που έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέει ο Τσίπρας. Αυτό γιατί όντως να μην το προωθήσει εσύ. Να πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους λέει. Όχι, δεν μπορούν αυτά τα λεφτά να πάρουμε τα λεφτά προς. Όχι να πάρουμε. Ναι, εντάξει, το λέω πάρα πολύ απλοϊκά. Να φορολογήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν περιουσία. Αποτέλεσμα δηλαδή ακίνητης και κινητής περιουσίας σημερινό πάνω από 10 εκατομμύρια, 18.000 περιπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιουσιολόγιο. 16.000 περιπτώσεις πάνω από 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να στραφεί. Ωραία. Αρκεί μια εφορία μεγάλου πλούτου. Ναι, γιατί εκεί θα εισπράξεις. Δηλαδή αυτό είναι το 99. Αυτοί, και αν δεν έχουν φορολογικές δηλώσεις, τους συλλαμβάνεις στα πράσινα. Άρα είναι χαζοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν δίνουν το πράσινο φως να ασκηθεί αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση. Όχι, οι Ευρωπαίοι έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι τους κοροϊδεύουμε. Ότι δηλαδή και να υποσχεθεί ο Τσίπρας μια μεταρρύθμιση θα γυρίσει εδώ και υπό την πίεση της πραγματικότητας δεν θα την κάνει. Mm. Δηλαδή ο Σαμαράς τι έκανε, κορόιδευε και τους Ευρωπαίους και εμάς. Εμάς ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια, τους Ευρωπαίους ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πέρναγε στη Βουλή. Αλλά εκεί σταματούσε, στον ντουλάπι της Βουλής σταματούσαν. Η κοινωνία, ούτε οι βουλευτές δεν εγνώριζαν. Η δική σας άποψη για αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προωθεί η Ευρώπη, ποια είναι? Δηλαδή, ιδιωτικοποίησε δεν έχεις να χάσεις από την Ευρώπη. Ακούστε η Ευρώπη. Να σας πω κάτι. Όχι, σαν φιλοσοφία και σαν ιδεολογία σας ζητώ. Εγώ σας λέω και για τις θέσεις κομματός σας από αυτού. Και σαν ουσία. Η Ευρώπη, όταν προτείνει κάτι. Ξέρει τα κουσούρια μας και τις δυσκολίες μας. Ξέρει το πολιτικό σύστημα πώς είχε στηθεί εδώ στην Ελλάδα. Τι έγινε στο χρηματιστήριο. Τα ξέρουν όλα έξω και καλύτερα και από εμάς. Mm-hmm. Και από μένα που σας μιλάω μπορεί να τα ξέρουν καλύτερα στη Γερμανία. Και έχουν καταλήξει ότι μόνο αν σπάσει το απόστημα η χώρα αυτή θα επιβιώσει. Αλλιώς θα ζητάει συνεχώς δανεικά. Και φοβούνται να μας χαρίσουν το χρέος. Θα ήθελαν ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη. 80 δις αν χαρίσουν στα 325, 80 δις, φτάνουμε πάλι στο 120 του ΑΕΠ και βγαίνουμε στις αγορές. Θεωρούν όμως ότι αν το κάνουν,
Αν το κάνουν αυτό, μπορεί σε 3 χρόνια να ξανά έχουμε 180. Γιατί γεννά παθογένειες η κατάσταση στην Ελλάδα. Περισσότερο λοιπόν ασχολούνται με τις μεταρρυθμίσεις, από την εικόνα που έχω εγώ που μιλάω μαζί τους, περισσότερο με τις μεταρρυθμίσεις και λιγότερο με το χρέος. Το ακούσατε? Να. Δηλαδή στο θέμα χρέους θα ήταν διατεθειμένοι και όλο να το χαρίσουν, που είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πια κρατικό το χρέος, το έχουν τα κράτη και πρέπει η Βουλή να το χαρίσει, η κάθε Βουλή, και βάζουν μεγίστη προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις λοιπόν, για να μην, μην ανακυκλωθεί η πτώχευση. Έχει δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τη Δευτέρα θα κληθεί αύριο. Εγώ σας λέω, ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Οι εκλογές να γίνουν σε 4 μήνες. Από σήμερα, αν θέλετε γράφτε το κιόλα, κρατάτε άλλο το ημερολόγιο. Θα πει ο Τσίπρας τις μεταρρυθμίσεις, θα δεσμευτούν τις μεταρρυθμίσεις, δεν θα κάνουν τίποτα. Και λίγο πριν έρθει η ώρα της αξιολόγησης, θα κάνει ροϊκή έξοδο και θα πει εκλογές για να βγω αυτοδύναμος. Να. Ναι. Επειδή δεν τολμάει να κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν τολμάει, προσέξτε, γιατί δεν τολμάει. Διότι υποσχέθηκε στις εκλογές περισσότερο κράτος. Υποσχέθηκε κρατική ΕΡΤ, κρατικοποίηση Ολυμπιακής. Εν πάση περιπτώσει, υποσχέθηκε κράτος, επαναπροσλήψεις, νέες προσλήψεις. Εσείς ενώ η Ευρώπη είναι στον αστερισμό του μικρότερου κράτους. Αυτό ήθελα. Άρα υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ευρώπης. Άρα κάποτε θα έρθει έκρηξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως μιλάει και για τη φοροδιαφυγή. Καταλάβατε. Ναι. Μία λύση βέβαια θα ήταν να απομονώσει ο Τσίπρας όλους τους αριστερίζοντες, τους σκληρούς, και να μείνει μόνο με τους οδοντοκρεμάδες, δηλαδή τους άσχετους, στο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλήξει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και να ροκανίσει μία τετραετία. Βοηθούμενος από ποτάμια, κόμματα που αυτό είναι έλεγα. Επίσης οδοντόκρεμες. Δηλαδή να μαζευτούν οι οδοντόκρεμες και να πούνε στους Ευρωπαίους, μας αφήνετε 4 χρόνια ακόμη για να μην έρθει η ρήξη από τώρα. Αυτό δεν το αποκλείω. Να κάνει ο Τσίπρας λέει το εξής, να διαγράψει τους 40 που φωνάζουνε και να δανειστεί οι βουλευτές του ποταμιού. Το ζήτημα όμως είναι, η Ευρώπη θα κάτσει να δώσει πίστοση χρόνου. Η Ευρώπη θα ζητάει σκληρά μέτρα, μεταρρυθμίσεις. Αυτοί έχουν το κουράγιο να τις κάνουν? Κανένας τους δεν έχει το κουράγιο. Και ήδη γι' αυτό θεωρώ τις εκλογές. Ένα χρηματοδοτικό κενό. Γι' αυτό θεωρώ τις εκλογές λύση. Που θα μου πείτε, και ποια θα είναι η λύση όμως αυτό? Δηλαδή, τι περιμένετε εσείς από τις εκλογές? Εγώ τι περιμένω? Ποιος περιμένετε να βγει, ας πούμε? Ήδη, η Ένωση Κεντρών να καταπιεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τελειώσει τον κύκλο της. Το Γιωργάκη που έδειξε ότι είναι κακεντρεχής. Αυτός καταπίθηκε ήδη. Δεν έχει σημασία. Έχει όμως είχε 80 τέους βουλευτές στους συνδυασμούς του. Να. Ξέρετε γιατί με πέρασε το Γιωργάκης? Γιατί είχε 80 τέους βουλευτές. Να. Πρόεδρο Βουλής είχε στους συνδυασμούς του. Να. Και οι 80 τέους βουλευτές, δεν θα πει τι μηχανισμός θα πει. Εμείς όμως πέρα από εσάς. Και το ποτάμι που θεωρώ ότι έκλεψε την ψήφο γιατί κατάφερε να μην μας δουν εμάς της Ένωση Κεντρών. Στην Ένωση Κεντρών δηλαδή 3 κόμματα που παρουσιάστηκαν περίπου ως κεντρώα, ότι δεν είναι κεντρώα, είναι συστημικά κόμματα υπηρέτησης της διαπλοκής. Και σκοπό έχουν να εξοντώσουν ένα αληθινό κόμμα που πάει με προθέσεις. Πέραν όμως της Ένωσης Κεντρών, εγώ πραγματικά παραδέχομαι ότι το κόμμα σας έχει μια δυναμική αυξανό. Όχι, όχι, καθόλου. Όχι, λέω μην υποτιμάτε. Όταν είπα τα καταπιεί, δεν το είπα αλαζονικά. Ναι. Δεν το είπα. Εγώ βλέπω ότι όσοι ψηφίζανε ως τώρα ΠΑΣΟΚ, ποτάμι, πες το Γιωργάκη, μου λένε πω τι λάθος κάναμε. Ξέρετε όμως, από την Ένωση Κεντρών δεν ξέρουμε και κανέναν άλλον εκτός από εσάς. Θα τους μάθετε, μη στενοχωρήστε, αρκεί να τους βγάλετε στις τηλεοράσεις. Αποφασίστε ο Μέγκα να μου ζητήσει τον υπεύθυνο εξωτερικής πολιτικής, τον υπεύθυνο για την παιδεία, να τον παρουσιάσω. Πώς να τον μάθετε? Όταν το 1974 ρωτούσαν τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ποιους έχει συνεργάτες, ξέρετε ποιους απαντούσε? Το Χαραλαμπόπουλο που ήταν και επί Ένωσης Κέντρου, τον Αλευρά και τον Απόστολο Κακλαμάνη. Δεν νοούσε άλλο, δεν είχε άλλους. Αν έλεγε στο 1974 τον Τζοχατζόπουλο, ότι έχω και τον Τζοχατζόπουλο, σου έλεγε τι είναι αυτός. Και μερικοί σου λέγανε πορτιέρι στο Μόναχο. Εσείς πάντως φημολογείτε. Δηλαδή, πρέπει να λειτουργήσει η τηλεόραση για να τους μάθετε. Φημολογείτε ότι θα συνεργαστείτε και με το κόμμα του Απόστολου Γκλέτσου. Όχι, την τελεία. Καμία σχέση. Δεν ισχύει. Όχι. Διότι ο Γκλέτσος είναι ηθοποιός,
Αν θέλει ο υποψήφιος να έρθει, δεν μιλάω αλαζονικά πάλι. Κοιτάξτε, ο Γκλέτσος έκανε ακόμα έτσι για το ινάτι του. Πώς να το πω, για το πείσμα του, χωρίς πολιτικό. Έχει παρόμοιες θέσεις με εσάς. Δεν ξέρω τι έχει. Μπορεί ο καθένας να αντιγράφει τις θέσεις μου. Είπατε προηγουμένως και για έναν άλλον ότι έχει παρόμοιες, δεν είπατε. Και για το ποτάμι, ναι, σίγουρα. Και... πολλοί λοιπόν ναι. Μπορεί να. Και το ΣΥΡΙΖΑ είπατε. Και είπατε και κάποια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ποιοι αντιγράφουν ποιους δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα. Μην ενοχλείστε. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν ο Γκλέτσος θέλει ως υποψήφιος να έρθει και οι 5-10 σοβαρότεροι του συνδυασμού του, τους αποδεχόμεθα. Εγώ ξέρω. Αλλά τι να κάνω εγώ τώρα ως Ένωση Κεντρών που έπεσα σε αυτό. Ο Γκλέτσος είχε 5 εμφανίσεις στην Τζαπανίδου, 5 εμφανίσεις στο Μέγκα, 5 εμφανίσεις στον Αντένα και πέτυχε αυτό το 1,8. Λοιπόν, αν εγώ είχα αυτές τις εμφανίσεις στο Μέγκα, στον Αντένα, στον Αλφα κλπ, θα πετύχαινα 10%. Ας δώσουν το 10% λοιπόν. Δηλαδή, ίσως θα ήταν και αξιολογική αντινομία σε σχέση με τη θέση που είπατε ότι δηλαδή σε σχέση με το πώς έχει κατάσταση στην προβολή του καθενός. Αλλά και δεν μπορώ να βάλω τώρα στο ψηφοδέλτιο πίχες. Δίπλα στην Ένωση Κεντρών τελεία. Ναι. Μπορώ να βάλω αυτό το πράγμα. Θα μου πει ο κόσμος, πρόεδρε μου, σε θέλω το σοβαρό. Ναι. Δηλαδή μπορώ να βγάλω ψηφοδέλτιο και να λέει απάνω Ένωση Κεντρών, παύλα λέει τελεία. Επειδή ο χρόνος τελειώνει. Τώρα τσικιπάνει αυτό. Ξέρει τι θέλω να μου πείτε. Και της λέω, ρε Ανίτα. Πάρα πολύ συνοπτικά. Ναι. Ας πούμε, οι θέσεις, γιατί εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Οι θέσεις αυτή τη στιγμή που πρέπει να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Ή όποια ελληνική κυβέρνηση. Αλλά εμείς θα πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είστε εσείς στην κυβέρνηση. Είναι. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει μεταρρύθμιση των πάντων. Ό,τι ζητάει η Ευρώπη να το κάνουμε, όχι συνολικά, να έχουμε και ενστάσεις, αλλά όταν ζητάει άδειγμα επαγγελμάτων, φοροεισπρακτικό σύστημα καινούριο, όταν ζητάει πάταξη αργομισθίας, όταν ζητάει να παίρνει μία σύνταξη ο κάθε Έλληνας, εδώ έχουμε 319.000 Έλληνες με τρεις συντάξεις, κύριες. Όταν ζητάει να μην υπάρχουν 40 συνταξιούχοι, όταν, αυτά πρέπει να ισχύσουν, κύριε. Ναι. Δηλαδή δεν και μετά, γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ακολούθηκε και το ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούν, λέει, έχουμε μεταβατικές διατάξεις. Δηλαδή ένα μεταβατικό στάδιο 20 ετών, που να υπάρχουν 40 σύνταξη. Δεν θα προφτάσει να ζήσει η Ελλάδα να το περάσει αυτό το μεταβατικό. Ναι. Κανένα νόμους. Δηλαδή όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα και είναι 40, θα συνεχίζουν να παίρνουν τη σύνταξη. Καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω εγώ, αλλά δεν θα προφτάσει η Ελλάδα. Να πάει 67 ετών η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Όχι ο συνταξιούχος μπορεί να πάει. Η Ελλάδα δεν θα πάει 67 ετών. Ναι. Άρα εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Εγώ αυτά, όχι, εγώ είναι αυτά που λέτε το μνημόνιο. Εγώ ζήτησα. Μου λέτε να κάνουμε αυτά που μας λένε οι Ευρωπαίοι. Δεν νομίζω. Δεν είστε καλός ακροατής, αν μου επιτρέπετε τον όσον λέω. Συντρέχω τα πάντα. Εγώ ζητώ μεταρρυθμίσεις που έπρεπε έτσι κι αλλιώς. Να κάνει η χώρα χωρίς, και χωρίς κρίση και χωρίς πτώχεια. Αλλά παρόλα αυτά δεν το προβλέπονται. Με το μνημόνιο. Στο μνημόνιο. Προβλέπονται στο μνημόνιο. Με το μνημόνιο το πήρε ο Σαμαράς και ο Γιωργάκης και δεν κάναν τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέω. Τι σχέση έχει ο Λεβέντης? Δηλαδή αυτοί κρυφτήκανε πίσω από το μνημόνιο. Εμείς μιλάμε για το περιεχόμενο. Να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις για να μην χάσουν τον κόσμο τους. Ενώ εγώ πιστεύω ότι μέσω των μεταρρυθμίσεων πετάς στα σκουπίδια και το μνημόνιο. Δηλαδή είναι αντίθετο οι μεταρρυθμίσεις και το μνημόνιο. Είναι αντίθετες έννοιες. Γιατί στο μνημόνιο είναι τα δανεικά τα έτοιμα. Στις μεταρρυθμίσεις αυτοδιορθώνεται η κοινωνία μας. Κλείνει μία-μία τις πληγές. Το μνημόνιο έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι κάποιες δημοσιονομικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται, ναι. Κάποιες περικοπές κτλ. Ναι. Για να μπορέσεις να μαζέψεις λίγο τα ελλείμματα. Ναι. Το δεύτερο σκέλος είναι κάποιες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της φιλελευθερωποίησης της οικονομίας. Και εσύ θέλω να ρωτήσω. Είστε υπέρ. Και αν είστε υπέρ, υπέρ άκρα της φιλελεύθερης αγοράς. Και υπέρ της αναφανδών παραμονής στο ευρώ και στην Ευρώπη. Ωραία. Τώρα, το μνημόνιο. Αυτό έτσι όπως το περιγράφετε, το μνημόνιο σαν μνημόνιο, γιατί να είμαι υπέρ? Γιατί περιλαμβάνει γιατί είναι λεφτά που ξοδέψαμε για να κουκουλώνουμε τις παθογένειες. Ακούστε, το μνημόνιο περιέχει δανεισμό. Η δανειακή σύμβαση. Περιέχει δόσεις. Ναι. Οι δόσεις ξέρετε πώς εδίδοντο. Ερχόντουσαν τρεις άνθρωποι και πηγαίναν στα διάφορα υπουργεία, τους παρουσίαζαν στα κομπιούτερ τους αριθμούς και λέγανε εντάξει. Και δεν ενδιαφερόντουσαν για μέσα στην ελληνική κοινωνία να υπάρχει εξυγίανση. Γιατί δεν ήταν Έλληνες καταρχάς για να ενδιαφερθούν. Το πολιτικό σύστημα ήθελε τη δόση
και έστεινε μια παγίδα στους ξένους κάθε φορά ερχόμενοι να εγκρίνουν. Άρα, παραδείγματος χάρη, είστε ενάντια στις λογικές συμβάσεις εργασίας, που ήταν πρόβλεψη του μνημονίου. Κοιτάξτε, με την οποία πρόβλεψη είναι ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπήρχαν ως κατοχήρωση των παλαιών εργαζομένων. Αν μου απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους ανέργους του 1,5 εκατομμύριου τι θα κάνουμε, τότε να γίνω κι εγώ υπέρ της διατήρησης των κεκτημένων. Ακούστε, εδώ υπάρχει μια μάχη στην Ευρώπη. Όσο κατοχυρώνεις αυτούς που δουλεύουν, τόσο μένουν ανοχήρωτοι και στην πυρά αυτοί που αυτοί είναι εκτός αγοράς εργασίας. Και αυτοί που δουλεύουν με 400 ευρώ, πώς επιβιώνουν? Τι αυτοί που δουλεύουν με, αυτοί που δουλεύουν με 400 χωρίς ευρώ. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις και με 400 ευρώ. Ποιος τους έκανε να δουλεύουν με 400 ευρώ? Οι ατομικές συμβάσεις. Οι παλαιοί που παίρνουν συντάξεις 2.000. Τους εγγυάται. Ένα λεπτό. Τους εγγυάται η ελεύθερη αγορά ότι κάποτε. Δηλαδή, τους εγγυάται το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, το ίδιο τους εγγυάται. Δεν θα έρθει ισορροπία. Συγκοινωνούν τα δοχεία κάποια στιγμή. Δεν είναι δομικό πρόβλημα δηλαδή. Όχι. Η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα. Κάτι σταδιακά θα αφαιρούμε από τα δικαιώματα των παλαιών, έτσι, και μέσω ανάπτυξης θα δημιουργούμε θέσεις εργασίας στους νέους, για να έρθει κάποτε σε εύλογο χρονικό διάστημα 5-10 ετών η ισορροπία. Mm. Αν οι παλαιοί αρνούνται πεισματικά κάθε παραχώρηση, αρνούνται την, δεν θέλουν να επέλθει αυτή η ισορροπία. Μα οι παλαιοί είναι και οι νέοι όμως. Υπάρχει μια ανακύκλωση. Τι είναι οι όταν μπουν σε μια δουλειά, ο Έλληνας από την ώρα που βολευτεί αισθάνεται ξένος στους άλλους. Αυτό είναι το λάθος της κοινωνίας. Άρα είστε πέρα της αυτορύθμισης, εγώ αντιλαμβάνομαι, της οικονομίας. Φίλυ, πιστεύω ότι η οικονομία θα ρυθμιστεί. Η Ευρώπη για ό,τι χείρ. Έτσι. Αλλά για το μνημόνιο που ρωτήσατε, παρακαλώ, θέλω να καταλάβετε. Υπήρχαν λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις και υπήρχε και το μνημόνιο. Ένα σχέδιο χρηματοδότησης. Έτσι δεν είναι? Και ελέγχου των πεπραγμένων των προηγουμένων μηνών. Έτσι δεν ερχόντουσαν κάτι τόσο για τη δόση? Να. Αυτό είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι οι όροι που συνοδεύουν τη δανειακή σύμβαση. Ναι. Εγώ ήμουν κατά των δανεικών. Ναι. Εγώ το 9 σύστησα στον Γιώργο Παπανδρέου, πρότεινα να παραιτηθεί, να μην αναλάβει πρωθυπουργός και να γίνει κυβέρνηση οικουμενική τεχνοκρατών. Ναι. Όπως έγινε λίγο αργότερα. Ναι. Και γιατί, με ρώτησε και ο αδερφός του, γιατί το ζητάς αυτό, αφού έχει εκλεγεί με 167 έδρες, πώς είναι δυνατόν να μην σχηματίσει κυβέρνηση, να μην ορκιστεί? Και τους είπα ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει σε αδιέξοδο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει σε τεράστιο αδιέξοδο και θα το δείτε. Και δεν ξέρετε μπορεί να βγει από το σπίτι του. Θα του πετάνε πέτρες, είπα στον αδερφό του. Δεν το κάνανε. Μετά. Εφόσον όμως δεν υπάρχει συνένεση της κοινωνίας, στην οποία αυτή είναι η ειλικρινή μου απορία, εσείς την ευαγγελίζεστε. Μα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει. Αφήστε μας να βγούμε να μιλήσουμε στην κοινωνία. Εγώ θέλω να μιλήσω. Θεωρείτε ότι. Μέχρι τώρα στην κοινωνία μιλούν υποκριτές, ψεύτες και χρεωμένοι του παλιού συστήματος. Αυτές τις θέσεις. Πώς να πιστέψει η κοινωνία? Ξέρετε τι. Πώς να πιστέψει έναν, ας πούμε, που είναι υποκριτής? Ο Κουβέλης, ας πούμε, μπήκε στη μια κυβέρνηση, έφυγε. Ο Καρατζαφίδης μπήκε, έφυγε. Θέλω να πω ότι πολλές από τις θέσεις που λέτε, τις λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, τις λένε και το Ποτάμι, και το Πασόκ. Την ώρα όμως που πρέπει ψηφίζουν υπέρ των συμφερόντων. Δηλαδή, να. Κοιτάξτε να. Δηλαδή, η κοινωνία θα πειθόταν, θεωρείτε. Συγνώμη. Εγώ ζητώ λοιπόν αναμόχλευση του σκανδάλου του χρηματιστηρίου. Το ζητάει ο Μητσοτάκης. Εγώ ζητώ ποθενέσχεση του Αλαφούζου, του Μπόμπολα, ολονών. Το ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης, ο ρωτώ ευθέως. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε να παίρνετε αν ομοιάζει κάτι που λέει ο Μητσοτάκης και να λέτε πολλά από αυτά που λες, κύριε Λεμέντη. Αυτό δεν το λέω για να σας ταυτίσω. Τα κορυφαία τα οποία ζητώ. Αυτό το λέω για να δείξω ότι η κοινωνία δεν έχει πιστεί. Σύγκρουση με το παρελθόν. Ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος δεν ζητάει σύγκρουση με το παρελθόν. Κοιτάει να συγκαλύψει λάθη του παρελθόντος για να φανεί αυτός ως νεωτερίζων, ως εξυγχρονιστής. Αυτός κάνει και κάτι ανήθικο εις βάρος των συναδέλφων του. Πάει να ρίξει σε άλλους τις ευθύνες για αυτό που έγινε και να εμφανιστεί. Εννοείται επειδή η κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι, είναι νεωτεριστής. Είναι ανήθικο αυτό που κάνει. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σήμερα με μία από τις υπάρχουσες στο κοινοβούλιο πολιτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ενός μίνιμουμ κοινού προγράμματος? Βεβαίως. Με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Αρκεί. Ευκολότερα με το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω. Εξαρτάται από τη θέλησή τους να κάνουμε αναμόχλευση του σκανδάλου του χρηματιστηρίου, να βγάζουμε τις άδειες των καναλιών χρόνο-χρόνο με απόλυτο έλεγχο, να μην έχουμε τα βατζίδες. Από τη θέλησή τους να σταματήσουν να υπάρχουν σαραντάριδες συνταξιούχοι,
από τη θέλησή τους να πατάξουμε την αρκομιστία, υπάρχουν στους Δήμους και στις 10 ακόμη σήμερα με αρκομιστή, τους αποσπασμένους, 12.000 αποσπασμένους, όπως τα αυτοκίνητα, ακόμη και τα αυτοκίνητα που είπε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε είδε τα αυτοκίνητα? Τα αυτοκίνητα ότι είναι πολλά. Πότε τα είδε ο Τσίπρας? Τα βουλευτικά τώρα λέτε. Τα οποιαδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλήσανε για, για περικοπές. Μείωση, ναι, ναι, αυτοκινήτων. Ναι, ναι, ναι. Πότε διεπίστωσαν? Γιατί κάτι τέτοιο είχε και ο Γιωργάκης κάνει. Και ο Γιωργάκης όταν είχε δώσει εξαγγελία. Ναι, είχε δώσει εξαγγελία να μειώσει τα αυτοκίνητα. Δηλαδή κάθε ένας που έρχεται λέει 5 μπουρδες. Συμβολικά και τώρα είναι αυτά. Όταν περάσει η επικαιρότητα τη ξεχνά. Να. Δηλαδή πότε είδε ο Τσίπρας ότι έχουμε πολλά αυτοκίνητα κρατικά? Εσείς θα κάνατε και θα ήσασταν σύμφωνος και μία εξεταστική για το μνημόνιο? Θέλω να πω, όχι, πόσο θα... όχι, γιατί το μνημόνιο ήταν, ακούστε, όταν το 2009 εγώ πρότεινα να μην κάνει κυβέρνηση ο Γιωργάκης και να γίνει οικουμενική τεχνοκρατών, για να κάνουμε οικειοθελές μνημόνιο μόνοι μας, χωρίς τους νταβατζίδες τους Ευρωπαίους. Δηλαδή να κόψουμε τις παθογένειες, τους τριπλοσυνταξιούχους, να τους κάνουμε με μία σύνταξη. Τους συνταξιούχους που εργάζονται, να τους απαγορεύσουμε όταν παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ σύνταξη, γιατί καταλαμβάνουν θέση ενός ανέργου που περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Τις παθογένειες, τους αποσπασμένους, τους υπαλλήλους της Βουλής, που είναι συγγενείς των βουλευτών. Άρα το μνημόνιο ήταν αναγκαίο. Ζήτησα, λοιπόν, λοιπόν οικειοθελές μνημόνιο. Να πατάξουμε τις παθογένειες ώστε να μηδενίσουμε το έλλειμμα μόνοι μας. Το πολιτικό σύστημα, επειδή ήθελε τις παθογένειες, γιατί επ' αυτών βασίζεται το πολιτικό σύστημα, διάλεξε την εύκολη λύση του μνημονίου και των δανεικών. Για να καταλάβετε και τι είναι η Ένωση και τι. Θα πτωχεύαμε όμως χωρίς τα δανεικά. Θα πτωχεύουμε τυπικά. Εάν βγαίναμε στην Ευρώπη ευθέως, όταν βγήκε ο Γιωργάκης και ζητούσαμε λίγο χρόνο. 2-3 μηνών, 4. Mm-hmm. Αυτό που μας δώσανε τώρα, γιατί τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, γιατί μας δώσανε τους 4 μήνες. Και λέγαμε, αφήστε μας. Θέλουμε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα μας είχε καταστρέψει. Αλλά ο ελληνικός λαός είναι ένας ενάρρωτος λαός που αν δει λίγο φως θα συμβάλλει. Mm-hmm. Θέλει να κάνει θυσίες αρκεί να βλέπει φως. Αφήστε μας να δούμε. Και αν καταφέρουμε και μηδενίσουμε το έλλειμμα, επιστρέφουμε στις αγορές. Δεν νομίζω, γιατί τους ξένους σας λέγω, δεν τους βάζει σε σκέψεις το χρέος. Mm-hmm. Τους βάζει σε σκέψεις το ενδεχόμενο, αν μας χαρίσουν μέρος του χρέους άμεσα, να επιστρέψουμε σε νέο χρέος αύριο με τα τριετία. Λέει να χαλαρώσουμε. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, ναι, πλέον, ναι, νομίζω. Ναι. Αλλά πολύ φοβόμαστε ότι έχει χαθεί από το 2009. Θεωρούν ότι βάζουμε κάτω από το χαλί τις παθογένειες και στην πρώτη ευκαιρία ως μικρόβια αυτά θα βγουν να μας πνίξουν. Αυτό θεωρούν οι ξένοι. Και αυτό δεν μπορεί κανένα Τσίπρας ούτε ο Λεβέντης, δεν μπορεί. Πρέπει η ίδια η Ελλάδα, γι' αυτό ζητώ οικουμενική. Δηλαδή να δουν όλους μας εκεί. Όταν λέμε οι μισοί τους άλλους μισούς προδότες, οι ξένοι σου λέει γιατί οι Πορτογάλοι ήρθανε και οι 5 και υπογράψανε στο μνημόνιο. Και οι 5 των κομμάτων της Βουλής πήγαν και υπογράψανε. Εσείς οι Έλληνες γιατί τρώγεστε? Εγώ έτσι είδα. Όπως και το άλλο ερώτημα που επλανήθη προχθές που κινδύνευσε η χώρα να βρεθεί στο Brexit, είναι σου λέει γιατί το μνημόνιο δεν πείραξε την Πορτογαλία και την Ιρλανδία και πειράζει μόνο εσάς. Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπήρχε βαθύτερη παθογένεια του πολιτικού συστήματος που ήταν αόρατη στους ξένους. Δεν πείραξε και η λιτότητα. Η μονομερής λιτότητα. Η λιτότητα. Όταν φόρτωνε ο Σαμαράς, επειδή δεν θέλει να ψάξει τους πλουσίους, αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες, και φορτώνει τώρα στον άστεγο το ένφια, είναι βλάκας. Ή την πρώτη κατοικία δεν την εξαιρεί από το ένφια. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι το επιτελείο Σαμαρά είχε τρελαθεί τελείως. Ναι, δηλαδή ο Βενιζέλος μέσα στα πλούτη του πεθερού του. Ο Βενιζέλος μέσα στα πλούτη του Μπαχατσέλου. Και ο Σαμαράς πάλι. Είναι εύκολο να φορολογήσει πολύ. Το πεθερό είναι και δύο. Ναι. Ο μεν Σαμαράς έχει πλούσιο πεθερό τον Γκίκνο στον Άφρα. Ναι, ναι. Ο δε Βενιζέλος πλούσιο πεθερό τον Μπαχατσέλο τη εταιρεία Πυραμή. Και οι δύο λοιπόν δεν μπορούν να καταλάβουν πώ με τα 600 ευρώ πληρώνει ένφια. Του δικαιολογώ εγώ εν μέρη. Και φόρτωσαν οριζοντίω. Σου λέει τι, μια φορά ήμουνα σε ένα που ήταν και ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη σε ένα σημείο και λέει, πετάχτηκε και είπε, δεν ξέρω τι άκουγα και είπε, ρε παιδιά λέει για ένα σπίτι λέει 80 μέτρα, ξέρετε λέει πόσο το έφυγε, 300 ευρώ λέει, θα πεθάνετε με 300 ευρώ λέει. Δεν ήταν ότι θα πέθαιναν οι άνθρωποι, απλά αυτός μέσα από τα πλούτη του δεν μπορούσε να καταλάβει των 600 ευρώ το πρόβλημα και δει των ανέργων πια των 0 ευρώ. Και αυτή είναι και 0 ευρώ εκείνος αυτό, ήταν... αυτή είναι και η δυσκολία του να πείσετε ένα κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει έτσι αυτό το ποσό ως μισθό,
να δεχθεί μια παραπάνω Ευρώπη, παραπάνω μεταρρυθμίσεις, όταν, του, όταν εγώ έχει δει ότι. Και όταν έχει ταυτίσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις με την κατάστασή του. Ο Τσίπρας είπε αλλά... τους εφοπλιστές να φορολογήσει. Οι εφοπλιστές θα φύγουν, είναι λάθος. Σας το λέω. Κι εγώ θα ήθελα οι εφοπλιστές ή δυνατόν και να τους πάρουμε όλα τα λεφτά. Ποιος να φορολογήσει. Ο εφοπλιστής όμως μπορεί κάλλιστα να πάει στην Κύπρο. Όλοι μπορούν να πάει Έδρα ή να πάει Ονδούρα. Και να γράψει τα παλέτα παπούτσια και το Τζίπρα. Και αυτή η πλούσια. Το μόνο που μένει, αν θέλουμε, είναι οι 18.000 οικογένειες που είναι. Βάσει ακίνητα, λέτε. Και τραπεζικά. Οι καταθέσεις μπορούν να φύγουν. Θα φύγουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα φύγουν, αλλά θα κάνεις καταγραφή. Μα ήδη φύγανε. Όταν θα κάνεις αυτό, θα πάρεις ένα ρεπόρτο τι γινόταν 1η Ιανουαρίου. Ναι, αλλά εκ των υστέρων δεν μπορείς. Εννοείται και θα επιβάλλεις φόρο. Συγγνώμη. Εδώ φεύγουν τώρα αναδρομικά, κάποια δηλαδή. Κάθε μέρα φεύγει ένα μισή. Αυτό λέω, κάθε μέρα φεύγει ένα μισή. Ναι, ναι. Στις καταθέσεις λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε ό,τι αφήσεις, γιατί όλοι θα τα πάρουν να φύγουνε. Mm. Στις καταθέσεις θα πάμε 2 μήνες πίσω και θα πούμε, κύριοι, τι λεφτά υπήρχαν 25 Δεκεμβρίου. Θα πάρουμε αυτά σε μια ανυποψίαστη εποχή. Γιατί τα άλλα. Ή μετά, αν πήρες λεφτά, τι τα έκανες, έχτισες κανένα σπίτι, έκανες καμία αγορά. Άρα κάπου τα έβγαλες έξω. Να. Ή τα έθαψες στο χώμα και τα βάλες. Αυτό δηλαδή για εσάς είναι ένα πρώτο μέτρο. Ένα πρώτο μέτρο συγκέντρωσης κάποιων χρημάτων. Για να δώσουν κάτι, ρε παιδί μου, γιατί αν αυτός που έχει 10 εκατομμύρια δεν έχει δηλώσει ούτε ένα, αυτομάτως το 15% πάρτου θα μπορούσε... πάρει 1,5 εκατομμύριο. Αμέσως θα μαζέψεις, ναι, θα μαζέψεις λεφτά, κατάλαβες, από εκεί. Το ίδιο στα 5 εκατομμύρια. Είναι αδικία οι πλούσιοι να μην έχουν πληρώσει τίποτε. Είναι αδικία. Μας λέει εδώ όμως... αφού το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κάνει. Μας λέει... Έτσι όπως πάει τώρα, να πληρώσουν οι εφοπλιστές, ακούγεται ωραίο στις γειτονιές της Δραπετσόνας να πληρώσουν οι εφοπλιστές, αλλά οι εφοπλιστές δεν έχουν δεκάρα στην Ελλάδα. Εφοπλιστής μου έλεγε προκαιρού. Ίσως είναι λίγο άδικο όμως αυτό, διότι έχουν 47 ευρώ να γίνει ο εφοπλιστής. Ξέρετε τι μου έλεγε εφοπλιστής, ότι μόνο για μισθοδοσία φέρνει. Δηλαδή και ούτε μισθοδοσία των καραβιών. Να. Μπορεί να έχει 40 καράβια, αυτά τα πληρώνει με δολάρια από το Λονδίνο. Τι κάνει, εδώ φέρνει μόνο για τη μισθοδοσία των 8 ατόμων που είναι στο γραφείο του και του ενοικίου. Ακούτε. Δηλαδή μπορεί ένας μεγάλος εφοπλιστής να έχει στην Ελλάδα 100.000 ευρώ. Και να λες τι γίνεται, 100.000 ευρώ αυτός που έπρεπε να έχει ή να έχει μια βίλα, θα του πάρουμε τη βίλα, μην γίνομαι και, ξέρετε, γιατί αρχίζει... Και μπορεί τώρα, να γράψει και το πλοίο του σε άλλη σημαία. Τώρα αρχίζει, ναι, η ανθρωποφαγία. Ναι. Δηλαδή επειδή είναι μηδέν η ανάπτυξη, γιατί όταν κινδυνεύεις να φύγεις από το ευρώ, ποιος θα σου έρθει να σου επενδύσει, κανένας. Έτσι, επειδή λοιπόν είναι μηδέν η ανάπτυξη και όσοι πολιτικοί μιλούν για ανάπτυξη κοροϊδεύουν, πάμε στην ανθρωποφαγία, να τρώει ένας τον άλλο. Ακροατής εδώ μας λέει ότι ο φόρος επί των επιχειρήσεων είναι ήδη 26 με 33%. Άρα εσείς σίγουρα ο φόρος επί των εταιριών, ναι, είναι ήδη υψηλός, οπότε θέλω να πω ότι ως φορολογικό μέτρο δεν σίγουρα είναι υπέρ της αύξησης, δεν προτείνουμε την αύξηση. Αντίθετα, εσείς λέτε με βάση την προσωπική περιουσία των όποιων. Το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί αυτός πλουσίου να πληρώνει η εταιρεία του τώρα φόρο, αλλά να φοροδιέφυγε προ 10 ετών και να έχει δημιουργήσει 12 ακίνητα, τα οποία να πήγε ανά τρία να τα γράψει στα παιδιά του, γιατί οι πολλοί πλούσιοι έχουν κάνει και το εξής. Τα έχουν μοιράσει, αν έχουν 3 παιδιά, σε 4 παιδιά, ανά 2-3. Μα γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πατάξεις όλη αυτή τη φοροδιαφυγή. Ναι, αλλά όταν γιατί ένα παιδί σου, διάφορα τεχνάσματα που μπορείς να εφεύρεις. Όταν ένα να... παιδί σου βρέθηκε με 3 ακίνητα, ναι, χωρίς να ξαφνικά έχει, χωρίς να έχει, πρέπει να κινήσει υποψίες. Είναι του πατέρα το. Να ρωτήσω έτσι κάτι τελευταίο εξίσου δομικό. Εσείς είσαστε, έτσι πως το αποτιμάτε από, με βάση το τώρα προς το παρελθόν, αλλά και έτσι πως το βλέπατε τότε, γιατί δεν ξέρω ποια ήταν η θέση σας, υπέρ της εισόδου της Ελλάδας στο ευρώ. Οφέλησε. Πάντα σας λέω, αν δείτε άρθρα μου, και για τον Γέρο Καραμαλή τι έχω πει, ότι όλη του η ζωή ήταν σαπίλα, προδοσία και του Γέρου. Το ότι μας έβαλε μέσα στην ΕΟΚ, mm-hmm, ήταν ένα βήμα που συγχώρεσε την άλλη του ζωή. Να. Και ο Σιμίτης έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, κλέψανε στο περιβάλλον του, ήταν όλοι κλέφτες. Μας έβαλε όμως το ευρώ. Και μας έβαλε και χωρίς στοιχεία σωστά,
Άρα κόλλησε ή κλείσαν τα μάτια τους μάλλον. Έπρεπε. Έτσι το. Αλλά και πάλι όταν ανεβαίνεις εκεί που η Τουρκία παλεύει και 10 χρόνια και δεν τις αφήνουν. Η Τουρκία όμως ποια είναι η θέση της? Είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι είναι αυτού πόσο κάτι καλό? Ο λαός θέλει να μπει στο ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά. Δηλαδή η Αλβανία. Συγγνώμη, όταν η Λετωνία είναι στο ευρώ. Ξέρετε τι ήττα είναι να φύγει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Δεν είχαμε όμως καμία ευχαίρεια υποτιμήσεων, λένε πολλοί. Και αυτά τα λένε οι τρελοί, οι δραχμιστές. Ακούστε κάτι. όταν είχαμε δικαίωμα υποτιμήσεων, ξέρετε, εγώ είχα γραφείο της Ένωσης Κεντρών που το άνοιξα το 90-92. Κάθε χρόνο μου αυξάνανε τον νίκη 20%. Τα ακούτε? Ναι, ναι. 20% μου αυξάνανε κάθε χρόνο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο πληθωρισμός ήταν 25. 26. Πήγαινε αναλογικά με τον πληθωρισμό. Ναι. Άρα εμείς, αυτοί οι δραχμιστές είναι όλοι τρελοί. Εντάξει, πάντως ότι μια χώρα με το δικό της νόμισμα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη και να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Ευέλικτη στη φτώχεια της. Δημοσιονομικά. Στο μοίρασμα της μιζέρια. Λάθος και αυτό. Γιατί κόβει νόμισμα και έτσι κλέβει λεφτά από τους πολίτες. Πάντως η χώρα αυτή όταν κόβει νόμισμα, δημιουργείς πληθωρισμό. Γιατί μικραίνεις την αξία των υπάρχοντων χρημάτων. Δηλαδή μέσα στην τράπεζα, αγοραστικά γίνονται 80. Ναι. Ξέρετε πού έχετε ένα point? Το point το δικό σας είναι στο ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα αυτάρκης. Δηλαδή, εάν η χώρα εισάγει, άρα εάν κάνει υποτίμηση, προφανώς θα αυξηθεί η τιμή των προϊόντων που εισάγει. Τι ανάπτυξη πρέπει να έχεις για να καλύψεις αυτό το αρνητικό δεδομένο. Από την άλλη, η χώρα αυτή έχει υπερβεί κρίσεις με υποτιμήσεις. Προσωρινές μόνο. Προσωρινά, ναι. Αλλά θέλω να πω, απετέλεσε και μεγάλη ζημιά ένα ανεξάρτητο νόμισμα. Ακούστε, γιατί η χώρα αυτή πάντα βγάζαν τα λεφτά τους έξω οι πλούσιοι? Αν πάτε στην Ελβετία, όλα τα λεφτά τα βγάζουν τώρα. Θα δείτε ότι τα βγάζαν και το 60 και το 70 και το 80 βγάζαν τα λεφτά. Να. Γιατί υπήρχε αυτή η αφαιρεγκαιότητα. Υπήρχε αυτή η τάση ότι θα χάσουμε στην Ελλάδα τα λεφτά μας. Αφήναν λοιπόν, αν είχες 100 εκατομμύρια δραχμές τότε, άφηνες μισό εκατομμύριο στην Ελλάδα και τα 99 και μισό τα πήγαινε στην Ελβετία. Κατάλαβες γιατί τα πήγαινε στην Ελβετία? Να μην τα χάσεις. Καλά, και σήμερα γι' αυτό. Γιατί μπορούσε κάθε τρίτο. Ο Ανδρέας Παπαδίου είχε κάνει τρεις υποτιμήσεις των 12%. Μπράβο. Η οποία κάθε υποτίμηση του 12% είχε 20% επίπτωση. Άρα τα πήγαινε σε ξένο νόμισμα για να έχει διασφαλισμένη την αξία του. Όταν το Μάρκο ήταν ισχυρό νόμισμα. Το ευρώ λοιπόν πρόκειται να παραμείνει ισχυρό και νόμισμα ενιαίο. Δεν το βλέπετε τι μάχη δίδεται εκεί από όλες τις χώρες για να μείνουν στο ευρώ οι άλλοι? Όχι, θέλω να πω ότι παρά τη μάχη, οι ισορροπίες δείχνουν ότι το ευρώ πρόκειται να παραμείνει. Είναι το κοινό νόμισμα 18 κρατών, 20 πως είναι. Ναι. Και ανεπτυγμένο κρατών. Ίδια είναι να είσαι μονάχος το χαλάζι και ίδια να είσαι με 20 άλλους τώρα. Αυτό είναι τώρα. Όσοι εκφράζουν, σας λέω, υπέρ της δραχμής απόψης, τους θεωρώ τρελούς. Δεν το λέω υβριστικά. Καταρχάς τα επιχειρήματά τους είναι γελία. Τα επιχειρήματά τους. Έτσι πιστεύω. Γιατί και ποιοι το κάνανε, δεν θέλω να πω ποιοι είναι. Από τον χώρο του Πασόκα ένας ήταν υπέρ της δραχμής και άλλος ένας, ποιος ήταν, ο Αλαβάνος, ο οποίος Αλαβάνος έχει 80 σπίτια. Και του Κουκουέ, πολύ. Έχει 80 σπίτια και άντε να καταλάβει τη φτώχεια. Πολλοί ψηφοφόροι πάντως λένε ότι δύο είναι οι λύσεις. Ή ευρώ και μεταρρυθμίσεις, ή δραχμή και μεταρρυθμίσεις πάλι, αλλά μπορεί να οδηγηθούμε. Απαντάει ο Λεβέντης, μία είναι η λύση. Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις. Η άλλη λύση είναι να πέσουν από τον μπαλκόνι όλοι μαζί. Ούτε ευέλικτες συνεργασίες, ούτε Ρωσία, ούτε μην Κίνα. Μην εξισώνετε αυτές τις λύσεις. Ναι. Η μία είναι λύση, το να μείνουμε στο ευρώ, ναι, ενώ το άλλο είναι πέφτουμε από τον μπαλκόνι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε λίγο. Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Να κάνεις και μια τελευταία. Εγώ απλά θα ήθελα να συνοψίσω ότι μιλάμε, όντως ο κύριος Λεβέντης σήμερα μίλησε για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερες μεταρρυθμίσεις, για αναδιάρθρωση του μηντιακού συστήματος και της νομοθεσίας, συστήματος ολιγαρχίας, ναι, προκειμένου να υπάρχει ένα ίσο βήμα σε όλους και να μπορέσουν να εκφραστούν. Δημοκρατία, όχι ίσο βήμα, δεν μόνο το βήμα, είναι δημοκρατία. Δημοκρατία. Και την ελπίδα ότι ο λαός και η κοινωνία θα πιστεί, εννοώ ότι θα πιστεί ακόμα και από μια πολιτική ευθύνης. Βέβαια. Και δυσάρεστη σε έναν βαθμό. Ναι. Και τη σιγουριά σας βέβαια ότι η Ένωση Κεντρών θα είναι στο προσεχές και κοινοβούλιο. Και εκείνο που σας είπα να θυμόσαστε. Τις εκλογές. Θα καταπιούμε τρία κόμματα. Το ποτάμι, το Γιωργάκη
και το ΠΑΣΟΚ. Θα τα καταπιούμε γιατί και τα τρία αυτά κόμματα ενήργησαν ανήθικα. Mm-hmm. Πήγαν να κλέψουν ένα χώρο τον οποίο κρατάω εδώ και 20 χρόνια και αντί να έρθουν να με να συζητήσουμε, mm-hmm. να με δουν, αν μπορεί να είμαι και χαχός, οπότε να προχωρούσαν στην ίδρυση κόμματος. Εγώ ακούσε τι θα έκανα, αν εμφανιζόμουν εγώ και ήταν κάποιος άλλος, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου, παλαιότερο κόμμα, θα πήγαινα, θα τους έβρισκα να συνεννοηθώ και η συμπερίπτωση έδειχναν αλαζονία, αυθαρχισμό ή με πετάγανε έξω, τότε πράγματι θα ίδρυα. Αλλά εδώ τι κάνανε. Επειδή είχαν τα μίντια, τα ΜΜΕ, δικά τους τις δημοσκοπήσεις, είπανε το Λεβέντη θα τον πατήσουμε σαν κουνούπι με τη δύναμη που μας δίνει ο Μπόμπολας, ο Αλαφούζος. Ναι. Επειδή πήγαν έτσι, λοιπόν, ο κόσμος θα το δει αυτό, θα το καταλάβει, θα κάνω μεγάλο αγώνα να το βιώσει αυτό που σας λέω και θα τους καταπιούμε υπό την έννοια όχι ότι θα τους κάνουμε ζημιά, αλλά δεν θα επιτρέψουμε στο μέλλον βρώμικες κινήσεις, δηλαδή κόμματα που κατασκευάζονται με σκοπό την εξόντωση αγωνιστών. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει η κοινωνία να αμήνεται εναντί τέτοιων φαινομένων. Προσωπικά σε εύχομαι να είσαι στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν καταπιείτε κόμματα, αλλά να είσαι στο κοινοβούλιο και να. Το καταπιώ το είπα πριν. Ναι, ναι, ναι. Εντός εισαγωγικών. Ναι. Ποιος θα καταπιεί, ναι, ποιον. Ναι. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, τουλάχιστον από μένα είναι η τελευταία ερώτηση, είναι ότι πραγματικά μπαίνοντας στο site σας, την αντιδιαπλοκή, ποιο είναι αυτό, λοιπόν, βλέπουμε ένα βιντεάκι 12-13 λεπτά, όπου πραγματικά λοιπόν, σαν είπα από το χρόνο, εδώ και 20 χρόνια, έχετε τοποθετηθεί επιθεμάτων, τα οποία αν και στην χρονική συγκυρία τα οποία εσείς τα διατυπώσετε και τα εκφράσετε, δεν απασχολούσαν κανέναν πολίτη και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μπορούσε να ακουστεί και ως γραφικότητα, έδειξε να επαληθεύεται στο μέλλον. Δηλαδή είχατε πει για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, είχατε πει όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ασκήσει την πολιτική την οποία έχει υποσχεθεί προεκλογικά από τον Παπανδρέου και θα λάβει μέτρα, ότι θα γίνουν εκλογές κτλ. Ήταν για το κλείσιμο της ΕΡΤ, διαφορά. Αυτά δεν ήταν προφητείες. Όχι. Ήταν εκτιμήσεις γιατί τους γνώριζα, έβλεπα πρόσωπα και πράγματα και έβλεπα που πάει το πράγμα. Μπράβο. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, για να γίνουν αυτές οι εκτιμήσεις τελικά χρειάζεται καλή γνώση οικονομικών, καλή γνώση ιστορίας, μία διέστηση. Ο πολιτικός πρέπει να έχει γενική συγκρότηση. Εχθές μιλούσα σε ένα ράδιο της Θεσσαλονίκης και μου είπαν τι πρέπει να έχει ο πολιτικός σήμερα. Είναι το τελευταίο που θα πούμε σήμερα. Γιατί σας βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και μην κουράσουμε και εσείς και να πούμε ότι είστε και μετά τη συζύγου είστε και μετά τη συζύγου στο στούντιο, ναι, 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 η οποία ναι, ναι, και υπομονετικά όλη ναι, αυτή την ώρα περιμένει ναι, ναι, και ακούει. Παρότι χτύπαγε το τηλέφωνο της δύο τις φορές. Και ίσως, λοιπόν, ναι, ίσως και έχει και πολιτική τοποθέτηση την οποία δεν ξέρω αν έχει την φιλοδοξία να εκφράσει και από δημόσια θέση και βήμα. Και να πούμε ότι μετά από εδώ ακολουθεί μια συνέντευξή σας. Αυτό το τελευταίο. Αν μπείτε στο Θέλουμε το Λεβέντη στη Βουλή, ναι, στο Facebook, Θέλουμε το Λεβέντη στη Βουλή, στις 10.30 σήμερα θα κάνω live stream ομιλία με ακροατές. Με με ρώτησαν λοιπόν ποιος είναι ο πολιτικός του μέλλοντος και τους είπα ο πολιτικός του μέλλοντος δεν είναι ένας μεσσίας, ένας μεγάλος καραμαλής, ας πούμε, να βγει, ή ένας Ανδρέας Παπανδρέου χαρισματικός να βγει από μια τρύπα και να κυβερνήσει την Ελλάδα για τη σωτηρία του λαού. Αυτή την ώρα ο τρόπος διακυβέρνησης κάθε χώρας διδάσκεται από τα Ινστιτούτα μελετών, ερευνών. Θέλει διάλογο. Υπάρχουν γεωστρατηγικές συμμαχίες. Υπάρχουν ρίσκα. Η Ελλάδα δηλαδή είναι στο κέντρο του τυφώνα. Είναι στο κέντρο του τυφώνα. Σαν να μιλάτε για μια τεχνοκρατική λύση. Λοιπόν, μεσίες. Θέλουμε ανθρώπους συνεργάσιμους, λογικούς, συνεννοήσιμους, αλλά βέβαια και γνώστες κάποιων πραγμάτων και διορατικούς που να μην... δηλαδή δεν πρέπει αυτή η χώρα να χάσει αυτό που έχει εν ονόματι κάτι καλύτερου. Πρέπει να διατηρεί αυτό που έχει η χώρα και να ψάχνει το καλύτερο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Λεβέντη και Τσίπρα. Ο Τσίπρας στις εκλογές υποσχέθηκε ακόμη, λέει, πάση θυσία στο ευρώ. Και λέγανε όχι. Άρα και επιζημία της χώρας να βγει. Ενώ ο Λεβέντης δήλωσα από την αρχή ποιος είμαι. Άλλο δεν με αφήσαν να μιλήσω, άλλο ζήτημα. Δήλωσα ποιος είμαι, ελάτε να πάμε πιο πέρα την Ελλάδα, πιο μπροστά. Ενώ αυτοί
Βάζουν στον τζόγο την Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Ένωση Κεντρών και ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανθρώπους που εν ονόματι του φανατισμού τους βάζουν στον τζόγο τη χώρα. Και αυτό με τρομάζει. Τους θεωρώ μανιακούς. Παρ' όλα αυτά έχουν ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική. Δεν ξέρω τι. Έως τώρα και ίσως την αναγνωρίσουν. Αυτές οι μέρες είναι λίγες. Μην κρίνετε. Μην βιάζεστε, γιατί είναι μέρες που δεν έχει γίνει τίποτα. Πρέπει να αρχίσει να γίνεται κάτι για να δείτε τι βλακίες θα γίνονται. Όχι, γιατί υπάρχουν οι δύο θέσεις. Τότε, γιατί με ρωτήσατε πώς βλέπεις τον Τσίπρα. Μέχρι τώρα τι βλέπω. Συγγνώμη, τι να δω μέχρι τώρα. Βλέπω ένα βαρουφάκι με κάτι εξεστημένα αντισύμματα να βγαίνει και να... Δεν βλέπω κάτι. Όχι, αλλά υπάρχουν αυτοί που λένε ναι σε μια εθνική διαπραγμάτευση και να στηρίξουν ναι. το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε να κουνήσουμε το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, γιατί αυτά δεν τα έχει πει από πριν. Η απάντηση δική μου, δεν ξέρω τι λένε αυτοί που λέτε, ο καθένας λέει τα δικά του. Εγώ λέω, η Ένωση Κεντρών και τα κεντρώα κόμματα τι έκαναν πάντα. Δίνανε στον πολίτη τη δυνατότητα να πάει πιο πέρα, να κερδίσει κάτι παραπάνω. Όχι όμως να χάσει αυτό που έχει. Γιατί έχει πετύχει κάτι και η Ελλάδα. Είπα πολλά κατά των Καραμαλίδων, των Παπανδρέιδων. Και του Σαμαρά. Υπάρχει όμως Ελλάδα. Αυτό το αναγνωρίζω σε όλους. Και στον Παπανδρέου και στον Σιμίτη. Ο Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ. Είμαι ο μόνος που βγήκα και είπα μπράβο. Ο Καραμαλής έκανε χίλια έσχυρα. Μας έβαλε όμως την ΕΟΚ. Ο Γέρος. Ο Γέρος. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε και τις προσφορές. Αλλά και το κυριότερο, από εδώ και πέρα αυξητικά να δούμε την Ελλάδα. Όχι στο ρίσκο όλα, αυτό που λέει ο Καμένος, κούγκι. Τι είναι αυτά, είναι γελία πράγματα. Αυτά, και δείχνει το υποβαθρό του. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα... Εγώ πιστεύω ότι εξέφρασε τον εαυτό του άνθρωπος. Καλά, και με άλλες πολλές φορές τον έχει εκφράσει στο παρελθόν. Δεν είπε ψέματα. Δεν τον τιμούν ιδιαίτερα. Όχι, δεν είναι θέμα έκρηξη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει γίνει σήμερα έχει γίνει από μανιακούς, γιατί ξέρω πολλούς υπουργούς, τους ξέρω καλά. Έχω φάει, έχω πιει μαζί τους. Είναι μανιακοί, είναι αποτυχημένοι στη ζωή. Και θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία για την αποτυχία τους. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Αυτό το τελευταίο υπογραμμίστε το, γιατί θα τα ξαναπούμε σε 4 μήνες. Παριές κουβέντες. Θα δείτε τι. Ναι, θα σας έχουμε σε ενδεχόμενη προεκλογική περίοδο. Για την καλωσία. Και εμείς. Εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σας... δεν πιστεύω να σας δυσαρέσει. Ήταν φόλη στη ύλη σίγουρα η συζήτηση. Όχι, εσείς στην πολιτική συγκρούεσαι. Αλλά σας λέω, πρέπει να έχεις και μία αρχή. Να ακούς τον άλλον. Ωραία, όχι, νομίζω ότι κάναμε έναν ιδιαίτερος αναλυτικό και επικοδομητικό διάλογο. Δεν με ένιωξε ποτέ. Αποκαλυπτικό. Για όσους ήταν κακόπιστοι και πίσω από την πλάτη μαχαιρώνανε, αυτοί δεν μ' άρεσαν. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Αλλά να μου λένε ευθέως διαφωνώ, εγώ χαιρόμουν. Να. Αυτό, κάναμε μια συζήτηση διαλογική. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην πορεία.